Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα κλείνουμε τον κύκλο των εκπομπών αυτής της χρονιάς. Είναι η τελευταία μας εκπομπή, γιατί έπονται εκλογές και όπως γνωρίζετε, εμείς συνήθως στην περίοδο των εκλογών είμαστε κομμένοι για να κάνουμε εκπομπές. Θυμάστε τι γινόταν χρόνια πριν. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε εκπομπή. Στην περίπτωση αυτή δεν θα κάνουμε εκπομπές, διότι τελειώναμε τέλος Μαΐου, τέλη Μαΐου, τώρα θα τελειώσουμε πριν αρχίσει η προεκλογική περίοδος, γιατί αυτού του είδους οι εκπομπές που γίνονται από τα κανάλια, με τα ωράρια, με το πρόσωπα, με το πότε θα βγουν, ποιοι θα βγουν, πόσες φορές έχουν εμφανιστεί, για μας δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι μια υπόθεση χαμένη. Ό,τι έχει να βγάλει ο δημοσιογράφος, το βγάζει τα προηγούμενα χρόνια. Στις τετραετίες δηλαδή που προηγούνται από τις εκλογές, είτε είναι κοινοβουλευτικές, είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι περιφερειακές, δημοτικές, για την αυτοδιοίκηση. Τώρα συμπίπτουν βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Βεβαίως είναι και απόφαση του καναλιού. Και ως τέτοια απόφαση είναι σεβαστή, διότι πρέπει να παρελάσουν από τέτοιου είδους εκπομπές οι προσκεκλημένοι και τα πρόσωπα αυτά, τα πολιτικά, οι υποψηφιότητες δηλαδή των διαφόρων κομμάτων. Θεωρώ ότι είναι πληκτικό κάτι τέτοιο. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχει κανένα νόημα να βγαίνουν υποψήφοι και να λέει ο καθένας τα δικά του, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει αντιπαράθεση, χωρίς να υπάρχει θέμα, χωρίς, βάση περιπτώσει, να υπάρχει κάτι το οποίο, βάσει το οποίο αντιπαρατηθέμενα τα πρόσωπα θα δείξουν τον πολιτικό τους χαρακτήρα. Αυτή είναι η άποψή μου και των συνεργατών μου, επομένως, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσουμε από το Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου συνήθως αρχίζουν οι τηλεοπτικές σεζόν. Ωστόσο, κάποιες εκπομπές θα τις βγάλουμε από την τηλεόραση του zoogla.gr, γιατί η δική μας τηλεόραση εδώ πέρα έχει την δυνατότητα να κάνει άλλου είδους επιλογές. Δηλαδή, να βγάλει εκπομπές που πιθανόν να έχουν νόημα. Από αυτήν την έννοια το λέω. Σήμερα λοιπόν κοντά μου είναι η κυρία Ζωή Ράπτη, υποψήφια ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δικηγόρος, η οποία λίγο νωρίτερα μου έλεγε ότι με ήξερε από το σχολείο. Όταν φοιτητικά, έκανα εκπομπές στο Διάβολο 10 στο ραδιόφωνο. Ακριβώς. Σας παρακολουθούσαμε καθημερινά. Απίστευτα. Σας ακούγαμε. Ωραία χρόνια και στο ποντίκι. Τα σκίτσα σας. Πέρασαν πολλά χρόνια. Αν θυμάστε για τα σκίτσα. Βέβαια. Τα σκίτσα, το ποντίκι, τα νέα. Περάσαμε από όλα τα μαγαζιά. Μεγάλη διαδρομή, οφείλω να πω. Η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελιά. Καλά το είπατε. Με το Πασόκ που συμμετέχει στην Ελιά. Γιατί σας βλέπω ότι με κοιτάτε, οπότε να σας το συμπληρώσω. Ήταν το επόμενο ερώτημα. Το κουκούτσι ψάχνω. Το κουκούτσι δεν υπάρχει. Γιατί το κουκούτσι πονάει όταν δρώ στην Ελιά. Το προσέχουμε. Ναι. Ο κύριος Γιάννης Τόλιος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, διδάκτορ οικονομικών. Ο Τσίπρας στην Πράγα. Ναι, ναι. Και αύριο παρουσιάζεται το Ευρωψηφοδέλτιο. Ακριβώς. Ταραχώδες το δικό σας Ευρωψηφοδέλτιο με τις υποψηφιότητες. Είναι, μπαίνει, δεν μπαίνει. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Η κυρία Δήμητρα Δονδόρου, υποψήφια ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες, επικοινωνιολόγος. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο κύριος Φώτης Γιωβανόπουλος, μέλος του ΕΠΑΜ, μαθηματικός και προγραμματιστής. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ο Παναγιώτης Κόνσουλας, υποψήφιος δήμαρχος Βύρωνα. Καλησπέρα. Υποψήφιε δήμαρχε, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ο Άγγελος Σαρτελάρης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, Αθήνα Μπορείς. Καλησπέρα για μένα. Αθήνα Μπορεί, ο Σπηλιωτόπουλος μπορεί. Και να πούμε ότι είμαστε συγκλονισμένοι με το τραγικό συμβάν αυτό του ελληνικού. Νομίζω ότι είναι το θέμα. Δηλαδή το έχουμε το θέμα, με τα παιδιά λέτε. Εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα, απλά νομίζω ότι είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Είναι απίστευτο. Την προηγούμενη εβδομάδα, στην εκπομπή μας εδώ, βγάλαμε την υπόθεση του ελληνικού με τον δήμαρχο εκεί που γίναμε μαλλιά κουβάρια. Διότι υπήρχαν τάφροι που είχαν κλαπεί σιδεριές από πάνω. Και είχε πέσει ένα παιδί με το ποδήλατο, είχε σκιστεί, έκανε 100 τόσα ράματα. Είχαν πέσει άλλα 2-3 παιδιά, είχαν τραυματιστεί. Δηλαδή,
απίστευτα πράγματα. Λάκη, Τάφρη, που ο Δήμαρχος δικαιολογήθηκε ότι την ευθύνη την έχει το μετρό. Να, δείτε το κεφάλι του παιδιού εδώ πέρα. Δηλαδή, δείτε καταστάσεις. Ποδηλάτες. Μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να ζήσουν οικολογικά και προσφέρουν στην κοινωνία, δηλαδή δεν αφήνουν ούτε καυσαέριο, ούτε θόρυβο, ούτε κινδυνεύει κανένας. Αυτοί οι άνθρωποι έπεφταν με τα ποδήλατα μέσα στους λάκους. Και ο Δήμαρχος επέμενε ότι την ευθύνη την έχει το μετρό. Και όχι το εκείνος. Και εμείς του λέγαμε ότι μπορεί οι λάκοι να ανήκουν στο μετρό, αλλά είναι στο Δήμο σου. Επομένως έχεις ευθύνη και πρέπει να πάρεις δύο λαμαρίνες, να καλύψεις τις τρύπες εκεί πέρα. Έρα που μου σηκώθηκε η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ εκεί και τον υποστήριξε γιατί είναι δικός του και αριστερός. Και λέω, πάτε καλά. Αντί να το τζακίστε που είναι δικό σας και λέει τέτοια πράγματα, τον πάτε με το μαλακό. Στο ελληνικό. Στο ελληνικό, τι. Ο Δήμαρχος. Καταγγέλλεται ο Δήμαρχος και είναι ευθύνη του Δημάρχου για ό,τι γίνονται. Συγγνώμη, άμα. Να βλέπετε εδώ, κύριε Τολιέ. Συγγνώμη, όταν έχει 10 λάκους ανοιχτούς, 1,5 μέτρο βάθος και έχουν κλαπεί τα σκέπαστρα, ω Δήμαρχος δεν έχει. Κύριε Τολιέ, αν γίνει αυτό, αν συμβεί στη Ρώμη, α πούμε, ή στο Παρίσι, πάει φυλακή ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τελειώνει και η καριέρα. Τελικά υπάρχει η τελική ευθύνη, αλλά τώρα με αφορμή αυτό το δραματικό γεγονός να επιχειρούμε να χρεώσουμε στο Δήμαρχο του Ελληνικού ευθύνη για ένα ανεμοστρόβιλο που πήρε και έκανε χωρίς άδεια λειτουργίας. Λοιπόν, ήταν, όχι, όχι, αυτό είναι, το δραματικό γεγονός είναι άλλο. Είναι υπερβολικό. Δεν μιλάμε για το δραματικό, κύριε Τόλια. Μιλάμε για άλλο γεγονός, όχι για αυτό δραματικό. Κατάλαβα για το άλλο που είπατε για το. Και έρχεται το δεύτερο γεγονός, το οποίο μας επιβεβαιώνει για ποιο λόγο. Διότι υπήρχε ένα Λούνα Πάρκ, όπου βεβαίως το δυστύχημα που έγινε και ήταν τραγικό, ένα παιδάκι, δύο αδερφάκια χτύπησαν το ένα, έχασε τη ζωή του. Θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε, εφόσον οι υπεύθυνοι δεν έπαιρναν τα μέτρα τους. Επομένως, για να μην έχουν πάρει άδεια οι άνθρωποι αυτοί, σημαίνει ότι ήταν τυχάρπαστοι σε σχέση με το επάγγελμα και δεν είχαν γνώση του αντικειμένου. Διότι όταν έχεις γνώση του αντικειμένου και είσαι επαγγελματίας, προστατεύεις και τον κόσμο σου και τον Λούνα Πάρκ, έτσι φροντίζεις για την ασφάλειά τους, γνωρίζεις τι είναι επικίνδυνο, τι δεν είναι. Και ο Δήμαρχος βγήκε και έδωσε ένα χαρτί που λέει δεν είχαν άδεια. Και πώς λειτουργούσε, ρε Δήμαρχε, τόσα χρόνια αυτό το πράγμα χωρίς άδεια? Ποιος έχει την ευθύνη, πάλι το Αττικό Μετρό? Ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υπεύθυνοι, δεν είναι καταμερισμένες ευθύνες. Όπου και να πας, αυτό το μισό ανήκει στον ένα, το άλλο μισό έχει ευθύνη ο άλλος. Παίρνουμε και τα όμβρια ύδατα, τα οποία όχι ο ένας πρέπει να τα καθαρίσει, όχι ο άλλος πρέπει να τα καθαρίσει. Όχι... Άλλοι δρόμοι στο Υπουργείο Γεωργίας, ναι, άλλοι στο ΠΕΧΟΔΕ, μπερδεύονται 3-4 υπουργεία και όλοι. Περιφέρει. Αυτά συμβαίνουν μόνο στον τόπο μας. Δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά, σε καμία άλλη χώρα. Και βεβαίως, επίσης, πρέπει να πω ότι στον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη στο ελληνικό, αυτή η τραγωδία, και να το δούμε, να αρχίσουμε με αυτό το θέμα, σας παρακαλώ. Για να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ, να δούμε και την αντίδραση των υπευθύνων, να δούμε και την αντίδραση του πατέρα. Τραγική βέβαια η θέση ενός πατέρα να χάσει το παιδί του έτσι την ώρα που το πήγε να παίξει και να ψυχαγωγηθεί στο Λούνα Πάρκ και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γιατί θέλω να ετοιμάσετε και το ρεπορτάζ που είχαμε με τα παιδιά που έπεφταν μέσα στους λάκους. Για να δείτε, κακώς λυπάμαι πολύ γιατί βγήκαμε προφητικοί, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά δείτε πώς επαληθευθήκαμε μέσα σε διάστημα 4 ημερών. Προέκυψε ένα θέμα που φάνηκε ότι ο Δήμος, ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι υπεύθυνοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να έχεις 10 λάκους ανοιχτούς σε δρόμο, σε πεζόδρομο, στον οποίο τρέχουν τα ποδήλατα, τρέχουν οι δρομοί. Ένας άλλος δρομέας έπεσε μέσα, είναι στο νοσοκομείο, κόλλησε να μείνει παράλυτος ο άνθρωπος. Διότι αυτοί οι λάκοι έχουν και με τα χόρτα εκεί, τρέχεις και τρέχεις πάνω στα πλέγματα. Και ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα σε τρύπα 1,5 μέτρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσεις. Και βεβαίως το απόγευμα πέφτει το φως και διάφορα τέτοια. Απέναντι μαγαζιά, καταστήματα, μπουζούκια, δηλαδή το συζητάμε και βγει ένας μεθυσμένος, θα μείνει μέσα στην τρύπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ζωντανός. Πάμε να δούμε το θέμα μας.
Πλήρως έκθετος είναι ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Ελληνικό, το οποίο χθες μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για έναν 13χρονο, καθώς όπως διαπιστώθηκε η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς άδεια. Την ίδια ώρα γύρονται ερωτήματα για το πώς οι αρμόδιες αρχές επέτρεψαν να παραμείνει ανοιχτό το πάρκο, για το οποίο δεν είχαν εκδοθεί καν τα απαραίτητα και στοιχειώδη έγγραφα για τη λειτουργία του. Επρόκειτο για άγνοια ή για αδιαφορία, το γεγονός ότι το έγγραφο εξεδόθη από τον ίδιο το Δήμο παραπέμπει σίγουρα στη δεύτερη εκδοχή. Η οικογένεια του ανηλίκου έχει βυθιστεί στο πένθος και ζητεί να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το περιστατικό έγινε αστραπιαία και ότι κανείς δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως. Το μόνο που ακούστηκε ήταν ένα βουητό και μετά είδαμε το παιδί πεσμένο, ανέφεραν μεταξύ άλλων. Άκουσε ένα δυνατό μπαμ. Δυνατό. Και νόμιζε ότι θα γίνει καμιά καραμπόλα. Βγαίνω να δω καραμπόλα, δεν βλέπω. Βλέπω εδώ να μαζεύεται κόσμο σιγά σιγά, άμεσα. Τραγικές φιγούρες παρέμειναν οι γονείς, οι οποίοι επίσης δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, βλέποντας τα παιδιά τους να παρασύρονται από το μένος των ανέμων. Στον εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 3 άτομα, στο οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη και αυτή αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη, ενώ λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης που συγκλώνησε την κοινή γνώμη, οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή για να απολογηθούν, ωστόσο έλαβαν προθεσμία. Ποινική δίωξη αναμένεται να ασκηθεί και στον 4ο συλληφθέντα, ιδιοκτήτη του πάρκου. Ο δικηγόρος υπεράσπισης Άγης Τάτσης ανέφερε πως είχαν τηρηθεί όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Είχε γίνει έλεγχος της πίεσης του αέρα στο παιχνίδι. Ήταν δεμένο όπως έπρεπε, αλλά το σχοινί έσπασε και η μπάλα σηκώθηκε 8 μέτρα στον αέρα. Ο κανονισμός απαγορεύει τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού όταν ο αέρας ξεπερνά τα 9 από φορ, πράγμα που δεν συνέβαινε χθες. Η κάμερα του Ζούγκλα GR βρέθηκε στο σημείο του τραγικού περιστατικού. Στο Λούνα Πάρκ, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αφροδίτης και Κύπρου, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι λυπή. Χαρακτηριστικό είναι ότι πέριτς της πισίνας όπου βρισκόταν η φουσκωτή μπάλα δεν υπάρχουν καν προστατευτικά κυκλειδώματα παρά μόνο υποτυπώδεις φράκτες. Να σημειωθεί ότι το πάρκο βρίσκεται δίπλα σε κεντρικότατο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης Παρασκευάς Νομικός διέταξε την άμεση διενέργεια ελέγχου στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα λειτουργίας του Λούνα Πάρκ. Βεβαίως και κάθε λογικός άνθρωπος εξοργίζεται όταν ακούει ότι ο υπεύθυνος τομέας και ο περιφερειάρχης και ο δεν ξέρω εγώ ποιος έδωσε εντολή να διεξαχθεί ΕΔΕ για να καλύψουν τους υπεύθυνους. Κυρία Βαντζελή, επειδή έχετε θητεύσει σε θέσεις τέτοιας εξουσίας, νομίζω όλα ότι πάντα γίνεται, δηλαδή όχι, λειτουργούν οι ειδικούντες ως εμπειρογνώμονες. Έρχονται εκ των υστέρων, δηλαδή ως τεθλιμμένοι συγγενείς. Με αυτό νομίζω δεν είναι ότι λύση. Τα ζητήματα εδώ που αναδεικνύονται είναι το θέμα των αδειών ένα, με τον τρόπο με τον οποίο δίνονται και πώς, και το δεύτερο είναι ο τρόπος ασφάλειας σε τέτοιους χώρους, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχής, να εποπτεύεται και οι ευθύνες να είναι άμεσες. Σε τέτοια ζητήματα που κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, πέρα και έξω είναι μικρά τα παιδιά, θα πρέπει να είναι άμεσες και να έχουν τη δυνατότητα άμεσης προσφυγής άνευ οποιοδήποτε ελέγχου. Εφόσον δεν υπήρχε άδεια, οι ευθύνες είναι απευθείας στους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή το συζητάμε. Δηλαδή νομίζω θέλω ότι πω, αν θυμάμαι καλά, μου λέγε θέμα ερωτήματος τώρα. Μου λέγε πολιτικός μηχανικός πριν 2-3 χρόνια ότι στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που οι ηλεκτρολόγοι όταν γίνει κτίριο λέει δεν υπογράφουν κανένα χαρτί για την ευθύνη της εγκατάστασης. Κάτι τέτοια τρελά πράγματα. Ναι, και καλά να δηλώνεις πολιτικός ή δημοσιογράφος χωρίς να είσαι. Αλλά να δηλώνεις ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, ξέρω εγώ, μηχανικός χωρίς να είσαι, αυτό γίνεται μόνο στον τόπο μας συμβαίνει. Πουθενά άλλου. Με εντύπωση πως η Δημοτική Αρχή άφησε έναν τέτοιο χώρο που είναι και παραπλεύρος ενός δρόμου που είναι τόσο πολυσύχναστος, απολύτως ανέλεγκτο,
χωρίς καμία περίφραξη. Δεν ήταν μόνο ευθύνη, κατά την άποψή μου, του ιδιοκτήτη ή του φερόμενου μισθωτή της έκτασης, αλλά ήταν και του ίδιου του Δήμου. Θα έπρεπε να λάβει τουλάχιστον τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας για τα παιδιά τα οποία παίζουν και είναι παιδιά του Δήμου. Εγώ και ως αυτοδιοικητική μπορώ να σας πω. Δεν γνωρίζω, κυρία Ράπτη, τον επιχειρηματία. Μπορεί να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Μπορεί όντως να προσπαθούσε να εκδοθεί αυτή η άδεια για να λειτουργήσει νόμιμα και όχι νομότυπα. Μπορεί ο άνθρωπος και έχοντας την άδεια να έμπαινε σε αυτούς τους μπελάδες. Σε μπελά όμως μπήκε η οικογένεια που είχε το παιδί της και το άλλο τραυματίστηκε τόσο πολύ σοβαρά. Επομένως, όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν αν κάθε φορά που είχαμε μία έτσι, τέτοιου είδους περιπέτεια θλιβερή, έπαιρναν μέτρα οι αρμόδιοι και έπαιρναν το μάθημά τους εκείνοι οι οποίοι έχουν. Αν μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι έγινε ένα ατύχημα. Ένα ατύχημα θανατηφόρο, το ένα. Εάν έγινε το ατύχημα ως προς τον ιδιώτη, δεν το γνωρίζω, δεν έχω ασχοληθεί με τα θέματα, αλλά αν έγινε ένα ατύχημα λόγω έλλειψης ασφάλειας από τα παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούσαν, γιατί υπόθηκε ότι υπήρχε λίθιο και τα λοιπά και ανέβηκε στον αέρα το παιδί, λόγω του ανεμοστρόφιλου, είναι άλλο. Εδώ μιλάμε για το τυπικό της ιστορίας, ότι υπήρχε ένα Λούνα Πάρκ το οποίο τελούσε χωρίς άδεια ένα δεύτερο, δεν εποπτεύωτο, δεν υπήρχαν ελεκτικές αρχές. Τώρα για το ατύχημα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση η οποία πρέπει να διαρευνηθεί πέρα και έξω από την άδεια ή όχι. Είναι τρία διαφορετικά ζητήματα. Βεβαίως. Να πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε το επόμενο βίντεο, γιατί από ό,τι φαίνεται, από τις πρώτες έρευνες, στο Λούνα Πάρκ δεν ετηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, στο συγκεκριμένο. Και έχουν απαγγελθεί ήδη κατηγορίες, επόμενο ήταν, για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη, στον ιδιοκτήτη Λούνα Πάρκ σε δύο υπαλλήλους, ενώ ο ειδικός γραμματέας ελεγκτών δημόσιας διοίκησης διέταξε διενέργεια ελέγχου στο Δήμο Ελληνικού. Δηλαδή τώρα, εκ των υστέρων, αυτά τα πράγματα εκνευρίζουν περισσότερο τους πολίτες, γιατί έκανε πολύ θόρυβο αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχουν πολλοί γονείς που ταυτίζονται. Και βεβαίως μια από τις πιο φθηνές ψυχαγωγίες είναι το Λούνα Πάρκ σήμερα. Στη φτώχεια που βρίσκεται ο τόπος. Πάμε να το δούμε. Σε τραγωδία μετατράπηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο παιχνίδι για δύο ανήλικα αδέρφια στο Ελληνικό. Όλα συνέβησαν όταν ένας 13χρονος μαζί με την 9χρονη αδερφή του έπαιζαν σε Λούνα Πάρκ παιδότοπο της περιοχής στη συμβολή των οδών Κύπρου και Γούναρη. Ήταν 4 και 10 όταν τα παιδιά έπαιζαν σε μία πισίνα με φυσκωτές μπάλες. Όπως περιγράφουν άτομα που είδαν το περιστατικό, τα δύο αδέρφια βρίσκονταν μέσα στην ίδια μπάλα. Ξαφνικά φύσηκε πολύ δυνατός αέρας με αποτέλεσμα η φυσκωτή μπάλα μέσα στην οποία βρίσκονταν τα παιδιά να παρασυρθεί. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε την πισίνα στην οποία βρίσκονταν τα δύο παιδιά μέσα στο φουσκωτό μπαλόνι. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Από τον δυνατό αέρα το μπαλόνι σηκώθηκε, πέρασε την πισίνα και αφού χτύπησε στα δέντρα και στα σίδερα τα οποία βρίσκονται αριστερά και δεξιά της διαδρομής, κατέληξε λοιπόν στο καρουζέλ. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στο Zoogla.gr, ένας πολίτης μετά το περιστατικό έτρεψε και έπιασε τον 13χρονο προκειμένου να τον βοηθήσει. Γρήγορα διαπίστωσε όμως ότι είχε γυρίσει η γλώσσα του παιδιού και έτσι προσπάθησε να το επαναφέρει. Αρχικά το αγόρι φάνηκε να τα καταφέρνει, ενώ το ΕΚΑΒ μετά από κλίση ανταποκρίθηκε άμεσα με δύο ασθενοφόρα. Δύο παιδιά που ήρθαν να παίξουν σε ένα Λούνα Πάρκ να βρούνε το έναν απλή τραγικό θάνατο. Τα παιδάκια ήταν μέσα στο φουσκωτό το μπαλόνι που είναι μέσα σε μια πισίνα ειδική. Δύο αδερφάκια και ήρθαν να παίξουν και κάποια στιγμή σήκωσε ένα μπουρίνι δυνατό. Το σήκωσε πάνω ο αέρας αυτό το μπαλόνι το φουσκωτό πάνω από τα δέντρα. Το έσκασε κάτω με δύναμη και έγινε ό,τι έγινε. Το αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κινητή μονάδα συνοδεία ιατρού, όπου και διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του. Παρ' όλα αυτά έγιναν προσπάθειες ανάνυψης χωρίς όμως επιτυχία, ενώ σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Zoogla.gr, το αγόρι κατά τη μεταφορά του ζούσε. Η 9χρονη αδερφή του νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, καθώς διαπιστώθηκε ότι φέρει βαριά θλάση στον πνεύμονα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί και ρήψεις πείνας. Παράλληλα, έχουν γίνει δύο συλλήψεις υπαλλήλων του Λούνα Πάρκ, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
Οι συλληφθέντες κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Ελληνικού, ενώ εξετάζεται από τις αρχές εάν τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας στον χώρο. Λοιπόν, κυρία Δονδόρο, αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα του Έλληνα. Δεν τον φτάνουν όλα τα υπόλοιπα με την οικονομία και τη θλίψη που βιώνει. Και το Ζόφο έχει και την ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά. Και εγώ το λέω, το επαναλαμβάνω, γιατί θα δείτε σε λίγο τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Βγάλαμε ένα θέμα το οποίο βεβαίως έπληξε τον Δήμαρχο, αλλά περισσότερο τον έπληξε η τηλεοπτική του συμπεριφορά, όταν δήλωσε ότι ευθαρσός, ότι την ευθύνη την έχει το Αττικό Μετρό για 3-4 σοβαρούς τραυματισμούς και όχι εκείνος στην ευθύνη του οποίου ανήκουν οι δρόμοι. Τι αν κάνουμε, άμα οι δρόμοι βρίσκονται στο Δήμο σου, εσύ δεν οφείλεις να προστατεύσεις. Μου λέει, πώς θα τους προστατεύσουμε, δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε τόσες σχάρες. Λέω, σοβαρά μιλάτε, δεν μπορείτε να βάλετε 5 σχάρες, πόσο κοστίζουν. Μπορείτε να βάλετε 5 λαμαρίνες. Και στο κάτω-κάτω τη. Οι καταγγελίες και οι νομικές προσφυγές του Δήμου προς την κάθε εταιρεία. Γιατί δεν μηνύσατε το Μετρό. Θα μου επιτρέψετε να πάω στο σημείο αυτό και κάτι άλλο. Και του είπα στο κάτω-κάτω τη γραφή. Γιατί δεν βάζετε 5 κορδέλες και μια ταμπέλα κίνδυνος. Να το βλέπουν οι δρομείς και οι ποδηλάτες και να μην πέφτουν μέσα. Δηλαδή, πόση νοημοσύνη χρειάζεται για να το κάνεις αυτό. Είναι αυτά που λέμε, ακούγονται παράλογα. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να εκφράσω και θα το κάνω εκ μέρους όλων ημών τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα, τόσο απίστευτα. Ένα παιδάκι το οποίο σήμερα θα συνέχιζε κανονικά τις δραστηριότητές του, δεν βρίσκεται στη ζωή, διότι, λυπάμαι που θα το πω, αλλά για μία ακόμη φορά, με έναν τραγικό τρόπο, βιώνουμε την απόλυτη έλλειψη ευθύνης σε όλα τα επίπεδα. Και προσωπικά εμένα αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε να κάνω εξ αρχής προς το συμπαθές πάνελ μία τοποθέτηση. Δεν νιώθω πολιτικός και αυτό το λέω διότι η γλώσσα που επιθυμώ να χρησιμοποιήσω είναι απλή και ανθρώπινη και όχι πολιτική και ξύλινη. Ναι, οι πολιτικοί δεν είναι άνθρωποι. Το λέω αυτό από την άποψη ότι δεν με εκφράζει ακόμη η λέξη πολιτικός, διότι θεωρώ ότι για να μπορέσει να πει κάποιος ότι είναι πολιτικός και τοποθετείται πολιτικά, πρέπει να έχει περάσει και από κάποια άλλα στάδια τα οποία δεν έχω περάσει εγώ. Σε κάθε περίπτωση μιλώ ως άνθρωπος και νομίζω εκφράζω αυτό που μέσα μας νιώθουμε όλοι. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και εκ των υστέρων να πηγαίνουν οι υπηρεσίες να κάνουν τον έλεγχο που δεν είχαν κάνει νωρίτερα, να ευαισθητοποιούνται εκ των υστέρων όλοι για να δείχνουν ενδιαφέρον για παραλήψεις για τις οποίες αδιαφόρησαν και βεβαίως ένας Δήμος ο οποίος με το δελτίο τύπου που είδα και εγώ σήμερα να επικοινωνεί στα μέσα ενημέρωση και κατ' επέκταση στον κόσμο, θεωρώ ότι αδικεί και τον εαυτό του και τις προθέσεις του. Δεν μπορεί να συμβεί. Κύριε Γιωβανόπουλε. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να συλληπιθώ την οικογένεια και το κακό είναι ότι δεν είναι αυτά τα μόνα θύματα, ούτε είναι και τα τελευταία. Θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά και δεν θα ψάξω να βρω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πάω ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή στην πολιτική καθαρά ευθύνη. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κράτος το οποίο οι ίδιοι οι πολιτικοί το κατηγορούν ως διεφθαρμένο κράτος, αντί να θελήσουν να το συμμαζέψουν με, τουλάχιστον στην οικονομία λένε ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν τις ευθύνες, ποιος είναι αρμόδιος γιατί και τι ποινές θα υπάρχουν αν κάποιος. Κύριε Ιωαννόπουλε, να σας βοηθήσω. Ναι. Είχα την ίδια απορία. Και κάναμε ρεπορτάζ για να δούμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Για τα Λούνα Πάρκ, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχει αρμόδιος φορέας, τεχνική υπηρεσία που τους ελέγχει όχι συχνά, μια φορά το μήνα οπωσδήποτε. Όπου περνάνε οι υπεύθυνοι να δουν. Αλλάζουν τις αλυσίδες, αλλάζουν τους μηχανισμούς, κάνουν σέρβις. Γιατί ένα Λούνα Πάρκ δεν έχει μόνο μπαλόνια και ιστορίες, έχει πάρα πολλά. Γνωρίζετε αυτά τα πράγματα που γυρίζουν ψηλά, είναι και επικίνδυνα. Δεν επεξεγέλασε. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το Λούνα Πάρκ. Μιλάω απλώς και για τα φανάρια στους δρόμους. Λες, βλέπεις δρόμους οι οποίοι δεν έχουν σήμανση. Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας δεν υπάρχουν οι ανακλαστήρες. Ανά πάσα στιγμή μέσα στη νύχτα κινδυνεύεις να καρφωθείς.
Δηλαδή αυτά δεν τα βλέπει κανένας. Δεν έχει διαχωρίσει τις αρμοδιότητες να πει ότι αυτό το κομμάτι είναι ευθύνη εκείνου και αν κάτι συμβεί θα πάει μέσα. Πώς προσπαθούμε να μιλήσουμε για μια συντεταγμένη πολιτεία όταν στα πλέον απλά δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Το να ξέρουμε ποιος είναι αρμόδιος γιατί και τι ευθύνες φέρει. Πάμε να δούμε και τη μαρτυρία του πατέρα που είναι συγκλονιστική σε σχέση με το συμβάν, γιατί φυσικά κανένας άλλος δεν έχει πονέσει περισσότερο από τους γονείς ενός παιδιού που χάνεται άδικα σε έναν χώρο ψυχαγωγίας. Αυτό είναι τραγικό, έτσι. Σε έναν χώρο ψυχαγωγίας. Πάμε να το δούμε. Σοκ προκαλεί η κατάθεση του πατέρα των δύο παιδιών που κατά τη διάρκεια μιας κυριακάτικης βόλτας σε Λούνα Πάρκ του Ελληνικού βίωσε την απόλυτη τραγωδία, καθώς είδε μπροστά στα μάτια του να χάνει τη ζωή του ο 13χρονος γιος του και να τραυματίζεται σοβαρά η 9χρονη κόρη του. Όπως αναφέρει ο 45χρονος στην κατάθεσή του, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του zoogla.gr, όταν έφτασε με την οικογένειά του στο Λούνα Πάρκ, έβγαλε εισιτήριο από το εκδοτήριο του Πάρκου Αναψυχής και εν συνεχεία πήγε στην ανοιχτή πλαστική πισίνα που βρίσκεται στο χώρο. Ένας αλλοδαπός υπάλληλος έβαλε τα δυο μας παιδιά μέσα σε μια κυλινδρική πλαστική μπάλα για να κυλήσουν στην πισίνα που είχε νερό. Αφού έπαιζαν τα παιδιά και ήμασταν κι εγώ και σύζυγός μου μπροστά και τα βλέπαμε, ξαφνικά φύσηξε δυνατός αέρας και ανασήκωσε την πλαστική μπάλα στον αέρα, περίπου σε ύψος 10 μέτρων, και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος και σε απόσταση 10 μέτρων από την πισίνα. Όπως εξηγεί ο πατέρας των δύο παιδιών, Μη Λάμδα, αμέσως έτρεξε στο σημείο για να δει τα παιδιά και να σταματήσει τη φωνική μπάλα που κυλούσε στο έδαφος εν μέσω κραυγών της τραγικής μάνας των ανηλίκων. Αμέσως έβγαλε έξω την κόρη μου, η οποία δεν μου μίλησε και μετά από λίγα λεπτά άνοιξε τα μάτια της και την έδωσε σε έναν κύριο. Συγχρόνως, η γυναίκα μου μαζί με άλλους παρευρισκόμενους τράβηξαν έξω από την μπάλα τον γιο μου, τον οποίο μόλις βγάλαμε, ένας κύριος του έκανε τεχνητή αναπνοή και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Περιγράφει στην κατάθεσή του ο πατέρας. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Όπως αναφέρει ο Μη Λάμδα, πήγαμε με τη σύζυγό μου στο νοσοκομείο και οι γιατροί μου γνώρισαν ότι ο γιος μου είχε καταλήξει από τα τραύματά του. Η κόρη μου ήταν βαριά τραυματισμένη, με βαριά τραύματα στο στήθος και κάκωση στους πνεύμονες. Έτσι, εισήχθη στην Αττική. Η σύζυγός μου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από τη στιγμή του συμβάντος και οι γιατροί της έχουν χορηγήσει ηρεμιστικά. Με όση δύναμη και ψυχικό στένος του έχει απομείνει, ο άτυχος πατέρας στην ερώτηση των αστυνομικών για το ποιον θεωρεί υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του απάντησε: «Φταίει ο υπεύθυνος του Λούνα Πάρκ, καθώς δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και συγκεκριμένα δεν ήταν δεμένο το σκηνή της κυλινδρικής μπάλας στο έδαφος». Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι το πάρκο είχε ελεγχθεί από την TUV, ωστόσο η εταιρεία πιστοποιήσεων αρνείται κατηγορηματικά ότι προέβησε σχετικό έλεγχο. Εντύπωση όμως προκαλεί και το γεγονός ότι τα παιχνίδια δοκιμάστηκαν όσον αφορά τις συνθήκες ασφαλείας στον Ασπρόπυργο και όχι στο Ελληνικό. Μάλιστα, κύριε Κόνσουλα. Τι να πω, νιώθω ένα σφίξιμο στο στομάχι όταν μιλάμε για ένα παιδί 13 χρονών που χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Όσο συζητήσει και να κάνουμε, ο πόνος για αυτή την οικογένεια είναι τεράστιος. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αλλά θα ήθελα να πω ότι το καθεστώς έκδοσης αδειών λειτουργίας για οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα έχει την εξής ιδιομορφία. Ξεκινούν και λειτουργούν επιχειρήσεις σε διάφορες ειδικότητες, επί μακρόν, περνάνε μήνες, μπορεί να περάσουν και ένα και δύο χρόνια, με μια άδεια ίδρυση λειτουργίας, χωρίς να έχει εκδοθεί ποτέ οριστική άδεια λειτουργίας. Εδώ μιλάμε ότι δεν είχε εκδοθεί καν άδεια λειτουργίας από ό,τι είπατε στο ρεπορτάζ. Εάν γίνεται δήμαρχος πάντως. Γιατί η τηλεόραση πρέπει να έχει ένα ρόλο παιδαγωγικό. Κοιτάξτε, η τραγωδία στην Ελλάδα είναι ότι για να πάρει άδεια μια υγιής επιχείρηση να λειτουργήσει, μπορεί να περάσει και ένας χρόνος, αφού υποστεί όλες τις συνέπειες ο ιδιοκτήτης των τροκτικών του δημοσίου, όπου θα λαδώσει σε 40 μεριές για να μπορέσει να πάρει μια νόμιμη άδεια, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη πηγαίνει στην τράπεζα, βάζει ένα χαρτάκι, παίρνεις το αφημί σου και την επόμενη μέρα αρχίζεις και λειτουργείς. Αυτό είναι fast track. Fast track δεν είναι να υποστείς τις συνέπειες των τροκτικών είναι του δημοσίου. Οξύμορο. Αυτό είναι και μετά έχεις απόλυτη ευθύνη, διότι με το που θα τσακώσουν να κάνεις οτιδήποτε παράνομο, είτε σε επίπεδο επαγγελματικό είτε σε επίπεδο οικονομικό, έχεις τελειώσει. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν οι υγιείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν έναρξη. Και οι παράνομες επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά. Ακριβώς. Αυτή είναι η αντίφαση στη χώρα μας. Είναι χήμα οξύμορο, είναι αυτό που πραγματικά
δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες έπρεπε να λειτουργούν από την επόμενη μέρα με άδεια λειτουργίας. Υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινούν να λειτουργούν, περνάνε ένα και δύο έτη και δεν έχει εκδοθεί η μόνιμη η σίγουρη άδεια, ας πούμε, λειτουργίας. Και εκεί δημιουργούνται προβλήματα τέτοια και ζητήματα, όπου εδώ ποιος είναι ο υπεύθυνος. Κατά τον νόμο έπρεπε να είναι υπεύθυνος αυτός που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας. Δεν υπάρχει όμως κάποια άδεια αυτή τη στιγμή. Κύριε Αρτελάρη. Εγώ, όπως καταρχάς σας είπα εξ αρχής, θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω, παραπέρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα, όλα αυτά είναι τραγικά. Όμως συμβαίνουν, είναι καθημερινότητα, όπως πολύ εύστοχα είπατε, είναι καθημερινότητα. Απλά τώρα υπάρχει ένας θάνατος ενός παιδιού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν τραυματισμοί σοβαροί, οι οποίοι δεν βλέπουν το φως της επικαιρότητας. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ότι στο γήπεδο Λένορμαν, στον Κολονό, συνέβη κάτι, όχι παρόμοιο βέβαια, ένα σοβαρότερο ατύχημα, για το οποίο ο Δήμαρχος τι έκανε, σε γήπεδο μπάσκετ, έπεσε μια μπασκέτα και το παιδί τραυματίστηκε. Ο Δήμαρχος λοιπόν θεώρησε σωστό να κλείσει την παιδική χαρά όλο το γήπεδο και να, για ένα χρόνο το αφήσει χωρίς. Πριν λίγο καιρό δεν σκοτώθηκε ένα παιδάκι σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Που πάλι ο αέρας. Ακριβώς. Πήρε το τέρμα σε το παιδί. Δηλαδή δεν τους γίνεται μάθημα. Πέσαν τα δοκάρια πάνω στο παιδί. Ναι, που έπρεπε να είναι δεμένα. Ασφαλισμένα. Γιατί υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με τον αέρα. Είναι γνωστό. Σε άλλα κράτη, συγγνώμη, εκεί που υπάρχει τιμωρία. Δεν μας αρέσει το εισαγγελικό κράτος, okay, συμφωνώ. Αλλά δεν μπορείς να μην υφίσταση και τη συνέπεια όταν κάνεις μία δουλειά και να μην έχεις την ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών. Η ασφάλεια των πολιτών είναι το σοβαρότερο πράγμα. Το πιο σοβαρό πράγμα, ασφάλεια των πολιτών, αυτό ακριβώς. Και βεβαίως γίναμε κομμάτια στην προηγούμενη εκπομπή, διότι σηκώθηκε ο υποψήφιος του Δήμου, ένας από των δημάρχων της Αθήνας, και είπε ότι είναι στο Κολωνάκι, εμείς λέει θα βγει ο δικός μας, ελάτε. Της Αθήνας, ναι. Της Αθήνας, Αθήνας. Αθήνας, downtown. Και λέω εκεί που έχω σπίτι εγώ, μου λέτε πώς είναι οι δρόμοι που πήραν σαν κατευτό προχθές. Είχε αναμονές αφημένες μέσα στη Τζακάλοφ και μέσα στη Σκουφά να δείτε λάκους, τρύπες, ανάποδα βαλμένα τα πλακάκια για τους τυφλούς. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά δεν γίνονται πουθενά εδώ. Μόνο εδώ συμβαίνουν. Πού στο κέντρο της Αθήνας. Κύριε Τόλια, σε εσάς θα έρθω τώρα μετά το ρεπορτάζ όμως. Γιατί σας τη φυλάω, γιατί στενοχωριέμαι. Γιατί. Χαριτολογώντας το είπες, χαριτολογώντας το απαντάω. Όχι, σωστά το λέω. Εγώ έχω απαιτήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα εξουσίας. Δεν μπορεί να χαρίζεται. Να τα πούμε, Δεν θέλουμε καμία. Δεν μπορεί να χαρίζεται. Κανένα χάρισμα. Βγάζω για τον Μητρόπουλο το θέμα, με παίρνουν 10 κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον σκίσουμε. Τι είπε το Μητρόπουλο στη θέση του. Βγάζω για την Εγκλέση το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, την βουλευτήνα. Έφερε και κάποια, συγγνώμη, να μην τα αφήνουμε. Τι, τι διάψευσε, την τελεσίδικη απόφαση. Έφερε κάποια ότι είναι εντάξει και τελείωσε. Την τελεσίδικη απόφαση του. Όποιος θέλει από εκεί στρα, ας το Αρείου Πάγου, πώς τη διαψεύδει. Εγώ. Ένα λεπτό, γιατί κάτσε. Κύριε Τόλια. Μην περνάω από το ένα θέμα στο άλλο. Υπήρξε μια συγκεκριμένη αναφορά, μια συγκεκριμένη καταγγελία. Ο κύριος Μητρόπουλος κατέθεσε χαρτιά ότι νομικά το θέμα έχει κλείσει γιατί έχετε αποκριθεί σε οποιοδήποτε. Με τελεσίδη και καταδίκη το ότι εξαπάτησε τους συναδέλφους του και τους πελάτες. Καταδίκη. Εγώ δεν έχω ακούσει για καταδίκη και τελεσίδη. Σας το λέω εγώ γιατί δεν. Αλλά εγώ ψέματα από εδώ με σκίστε, μου κάνετε 10 μηνύσεις. Και να σας πω κάτι. Δεν είμαι διαθέσιμος να υπερασπιστώ κανέναν απολύτως προς πάσα κατεύθυνση που ενέχει ευθύνες ποινικές και πολιτικές. Τελεία και παύλα. Για να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή και μέχρι το τέλος. Εγώ λοιπόν εκεί ο ψηφοφόρος. Εκεί θα οικοδομήσω κάποιες σκέψεις και όταν μου δώσετε το λόγο θα σας απαντήσω. Σας πω. Εγώ ο ψηφοφόρος σας έχω απαιτήσεις. Δεν θέλω να δω το ίδιο έργο με το Πασόκ. Δεν θέλω να το ξαναδώ γιατί αρχίζουν και λένε ότι ο Τσίπρας το παίζει Αντρέας. Δύσκολα πράγματα που παίξει ο Αντρέας μεταξύ μας, αλλά πάω αλλού. Έρχεται η κυρία Εγκλέση, κάθεται εδώ δίπλα μου και της βγάζω τη σύμβαση που είχε με την προηγούμενη εταιρεία χρυσού. Είχε σύμβαση έργου με την προηγούμενη εταιρεία χρυσού. Κύριε Εγκλέση, είναι δική σας σύμβαση, ναι. Είναι η προηγούμενη εταιρεία χρυσού, μάλιστα. Ήταν και χειρότερη εκείνη, ήταν σαν τους Καναδούς, καθόλου οικολόγοι. Αλλά και πώς συνεργαζόσασταν εσείς, αφού εσείς σήμερα έχετε ξεσηκώσει τον κόσμο στη Χαλκιδική και τρέχετε πρώτοι στη συγκεντρώση. Πώς είχατε σύμβαση, υπάρχει εταιρεία χρυσού καλή και εταιρεία χρυσού κακή. Τσιμουδιά η κυρία Εγκλέση.
περιμένω κι εγώ αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ την άλλη μέρα, τίποτα. Μου κατέβηκαν τα αυτιά μέχρι το πάτωμα. Εγώ περιμένω να τη πούνε, έλα εδώ κυρά μου. Έχει σύμβαση με την εταιρεία. Τουλάχιστον κάτσε στην άκρη και μην κάνει την μπροστάρισα. Βουλευτή είσαι. Κάνατε 3-4 αναφορέ εκ μέσω ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα μία-μία, γιατί τώρα. Εγώ είμαι και σε μια έτσι, όχι δύσκολη θέση καθόλου. Είναι τόσοι παρευρισκόμενοι, αλλάζουμε τα θέματα, αλλά να απαντήσω σε αυτό. Τι εννοείται, αν κάποιοι πρωτοστάτησαν, με συγχωρείτε, για όλη την υπόθεση του Χρυσού στη Χαλκιδική, ήταν οι ΣΥΡΙΖΕΙ γενικώς. Που σηκώσανε και υπέστησαν δίωξη και είχαν τόσα και τόσα. Σωστά. Απέναντι σε αυτό το έγκλημα το οποίο, αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία του Χρυσού, που υπεύθυνοι είναι οι κυβερνώντες Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Που για ένα κομμάτι ψωμί, έτσι, μια υπόθεση 11 δισεκατομμύριων, τα δώσανε για 100 εκατομμύρια. Καθίστε ένα λεπτό. Μην φτάνουμε τώρα στο άλλο άκρο. Αφού λοιπόν η υπεύθυνη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως είναι για τη σύμβαση. Συγγνώμη. Και ανάμεσα άλλα και ο κύριος Μπογόλος είναι. Αν θέλουμε να τα πούμε επώνυμα. Αυτή είναι η υπεύθυνη και για μεγάλο έγκλημα που γίνεται και περιβαλλοντικό. Σωστά. Για το δάσος εκεί που καταστρέφεται, ένα αρχαίγωνο δάσος. Λοιπόν, και στο τέλος η ελληνική οικονομία, ο ελληνικός λαός δεν έχει απολύτως κανένα όφελος. Στο τέλος θα αφήσουν τα μάρια, χένουσες πληγές, περιβαλλοντικές. Καλά, μην υπερβάλλετε. Δεν είναι υπερβάλλον. Από την εποχή του Φιλίππου βγάζουν χρυσό εκεί. Δεν πήγανε σήμερα να βγάλουν. Συγγνώμη, παντού υπάρχουν αυτά και στη Ρωμάνα, επάνω στη Ρουμανία το ίδιο υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει έχει αποδειχτεί ότι κάπου ασφαλώς θα κοιτάζουμε. Θα βγάλει και χρυσό, δεν γίνεται. Αλλά να κοιτάζουμε και τα περιβαλλοντικά, να κοιτάζουμε και τα κοινωνικά. Λοιπόν, και τα οικονομικά ωφέλη. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ λοιπόν, γιατί να πάω στου Νεοδημοκράτε και του Πασόκου αφού συμφωνούν. Συγγνώμη, εγώ σε απαντώ, δεν είμαστε εμεί κυβέρνηση. Ένα λεπτό, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Δεν πρέπει να με ακούσετε. Δεν είμαστε, θα σα ακούσω. Δεν είμαστε εμεί κυβέρνηση. Ένα. Εμεί απέναντι σε αυτό το έγκλημα που γινόταν στη Χαλκιδική είμαστε αντίθετοι. Έτσι, πήγαμε κόντρα. Και ο κόσμο ο δικό μα. Μαζί σα. Λοιπόν, αλλά όμω οι Γλέσσε δεν μπορεί να είναι μαζί σα. Γιατί είχε σύμβαση με την προηγούμενη εταιρεία Χρυσού. Μα το ίδιο πράγμα. Είναι ανήθικο. Το ξέρω ότι είναι. Εσύ λοιπόν, αυτό ήταν. Πείτε του, η Νέα Δημοκρατία είχε Πασόκη και στα προηγούμενα χρόνια. Μια δεκαετία του. Αφήστε του. Όχι, ένα λεπτό. Γιατί πάμε άστα. Δεν το κατάλαβα τώρα όταν τα αγγίζουμε. Όταν τα αγγίζουμε, λέμε άστα ύστερα. Εδώ υπάρχουν ευθύνε. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα για το οποίο όμως σας άκουσα τελευταίο, σας το λέω γιατί δεν θέλω να μου παρεξηγείτε. Είμαι απαιτητικός ψηφοφόρος. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε και είστε απαιτητικός και ο κάθε πολίτης. Και εγώ το κατανοώ σήμερα. Όταν ακουμπήσει τον ψήφο του, θέλει αξιοπιστία και θέλει εγκυρότητα. Και όχι συνέχεια μια προσπάθεια, ας πούμε, εξαπάτησης. Βοηθήστε με λοιπόν να σας ψηφίσω. Εγώ να σας ψηφίσω θέλω, αλλά βοηθήστε με γιατί έχω 5 εκλογές να ψηφίσω. Δεν βρίσκω, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσει μου από κανένα χώρο. Δηλαδή και καταστενοχωριέμαι, καταλάβετε τι έπαθε. Όχι, θα πάμε τώρα να δείτε πόσο προφητικοί ήμασταν μία εβδομάδα πριν για τον ίδιο Δήμο, για τον ίδιο Δήμαρχο και πώς επαληθευθήκαμε σε διάστημα, όχι την εβδομάδα, στην προηγούμενη εκπομπή, σε διάστημα 3 ημερών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Οι δημοσιογράφοι συνήθως επιχαίρουν όταν επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ τους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χαρεί κάποιος άνθρωπος, γιατί είναι τραγικό το συμβάν. Επομένως, τι να πεις, χαίρομαι γιατί επαληθεύτηκα. Δείτε όμως, καμιά φορά, πόσο σημαντική μπορεί να γίνει η δουλειά, μια δημοσιογραφική έρευνα και μια δουλειά και ένα ρεπορτάζ, εάν βεβαίως αυτή η δουλειά ληφθεί υπόψη από τους υπεύθυνους και από τους πολίτες. Για το πάθημα γίνεται μάθημα. Δεν πάμε τα παιδιά μας σε ένα άλλο να πάρουν μια παιδική χαρά, οπουδήποτε, παιδικές χαρές, άλλη τραγωδία. Οι παιδικές χαρές είναι κίνδυνος θάνατος. Δηλαδή, εγώ τι να του κάνω του Δήμαρχου τώρα, να βγάλω μια φύσα για να λέω θέλετε ευθανασία, σίγουρη, πηγαίνετε στο Δήμο Ελληνικού. Πηγαίνετε να τρέξετε, πηγαίνετε να κάνετε ποδήλατο, πηγαίνετε τα παιδιά σας. Στο... Θα μετονομάσω τις παιδικές χαρές σε στίβο μάχης με πραγματικά πειρά. Μα ναι.
Λοιπόν, και να επανορθώσω, γιατί εκ παραδρομής έκανε ένα λάθος πριν. Ο Δήμαρχος είπε ότι υπεύθυνη είναι η τράμα ΑΕ, όχι το Αττικό Μετρό. Η τράμα ΑΕ. Μα η τράμα ΑΕ δεν έβαλε τις χάρες, δεν τις αντικατέστησε. Δεν τις ασφαλίζουν, δεν τις κλειδώνουν. Υπάρχουν τώρα και επιτροπές ποιότητας ζωής στους Δήμους που προβλέπονται από τον Καλλικράτη, οι οποίες συνεδριάζουν και αποφασίζουν αν θα εκδώσουν ή όχι μία άδεια λειτουργία σε μία τέτοια επιχείρηση. Κύριε υποψήφιε Δήμαρχε, είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά εδώ χρειάζεται κοινό νου. Είναι το Φεβρουάριο. Πείτε ότι έκλεψαν κάποιοι τσιγκάνοι τις χάρες που τις παίρνουν και τις πουλάνε για σίδερο, έτσι. Οκ, τις έκλεψαν. Δεν έρχεται Αττικών Μετρών. Εσύ μαθαίνεις, πέφτει ο πρώτος μέσα, πέφτει ο δεύτερος, χτυπάει ο τρίτος. Δεν μπαίνεις πέντε λαμαρίνες να τις κλείσεις. Γίνονται τόσες καταγγελίες. Δεν κάνεις μια μήνυση στην τράμα ΑΕ. Να χρεώσεις την τράμα ΑΕ, μπορείς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν βάζεις μια ταμπέλα, κίνδυνος. Μπορώ να πω κάτι. Μα γι' αυτό, να δούμε το ρεπορτάζ για να το πείτε. Δείτε το, γιατί αξίζει τον κόπο, υπό ποια έννοια, ότι μπορεί να λειτουργήσει και παιδαγωγικά αυτή η ρημάδα η τηλεόραση. Δεν είναι όλα έτσι τόσο απλά. Λοιπόν, υπάρχει λόγος που γίνεται ένα ρεπορτάζ. Δεν είναι η διαστροφή να καταγγείλεις τον υποψήφιο δήμαρχο και επειδή είναι αριστερός να σιωπήσεις. Αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Όταν λέω, βεβαίως δεν πάει έτσι. Δεν πρέπει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ με αυτούς που αγαπάω και αυτούς που πιστεύω, με αυτούς είμαι αυστηρότερος από τους άλλους. Για τους άλλους ούτε τους πιστεύω, ούτε τους εμπιστεύομαι. Αυτός όμως που πιστεύω, το λέω γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ευαίσθητος, έχει αγώνες, δικτατορία, ιστορία στην πλάτη του, τον σέβεσαι για αυτά που έχει κάνει. Αλλά είναι, μπορεί να κάνει για τον Δήμαρχο. Γιατί αν δεν καταλαβαίνει ποια είναι η ευθύνη, είναι τραγικό. Πάμε να το δούμε. Προσοχή εδώ, προσοχή εδώ. Ευχαριστώ. Περισσότερα από 110 ράματα στο κεφάλι, σοβαρό τραυματισμό στα μάτια, μόλοπες και γρατζουνιές αποκόμισε ένας ποδηλάτης κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλιακή λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας των τοπικών αρχών. Το περιστατικό προκαλεί σοκ, οργή και θυμό. Στις 15 Μαρτίου 2014, ένας νεαρός αποφάσισε να κάνει βόλτα με το ποδήλατό του επί της παραλιακής στα σύνορα των Δήμων Ελληνικού Γλυφάδας. Έμπειρος ποδηλάτης ο ίδιος, ακόμη και στο downhill, υπολόγιζε χωρίς τα ανοιχτά φρεάτια. Σε μια περιοχή που για πολλούς θεωρείται το Μαϊάμι των νοτίων προαστίων, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και παραπέμπει σε καταστάσεις που θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Ενώ ο νεαρός Διονύσης κινούνταν με το ποδήλατό του στον παράπλευρο πεζόδρομο, αντιλήφθηκε ότι μια κοπέλα ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, προκειμένου να αποφύγει, έστριψε ελαφρώς αριστερά, με αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα σε ένα φρεάτιο παγίδα βάθους τουλάχιστον ενός μέτρου. Ο 30χρονος παραλίγο να χάσει τη ζωή του, καθώς από το χτύπημα υπέστη πολλαπλούς και σοβαρούς τραυματισμούς. Οι φωτογραφίες από το ατύχημα σοκάρουν. Πάντως, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι παρόλο που το περιστατικό συνέβη πριν από ένα μήνα, τίποτα δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Τα φρεάτια συνεχίζουν να είναι ανοιχτά, με τους αρμόδιους φορείς να σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτά δεν είναι φρεάτια, είναι τάφη. Δεν πρόκειται για φρεάτια απλά. 1,5 μέτρο. Πώς τα αφήνεις, επειδή δεν έρχεται λοιπόν η τράμα ΑΕ, οι οποίοι πρέπει να ντρέπονται και έχουν ευθύνη για τον τραυματισμό και βέβαια θα υποστούν για τις συνέπειες, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα στραφούν εναντίον όχι μόνο του Δημάρχου και της τράμα ΑΕ. Σκοτώθηκε ο κόσμος, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα σοβαρό να μην αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη σου. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, βέβαια. Για... Λοιπόν, πρώτον, δεν ήθελα να κάνω αναφορά, αλλά θα σας αναφέρω ένα τραγικό περιστατικό που ήταν πολύ κοντά στη δική μου οικογένεια, της αδερφής μου. Το παιδί πριν 10 χρόνια, 15 χρόνων νέος, πνίγε στο κολλημητήριο της Πετρούπολης. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, δεν υπήρχε επόπτης, δεν είχε τις προδιαγραφές στο κολλημητήριο και έπεσε από πατήρα και έμεινε στο βυθό. Δηλαδή, για να καταλάβετε το πόσο αυτή τη στιγμή, σε ένα προσωπικό επίπεδο, κατανοώ το τραγικό γεγονός τι συνεπάγεται για την απώλεια αυτού του παιδιού. Δεν το συνεχίζω, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Το δεύτερο. Εδώ πρέπει να δούμε καταστάσεις οι οποίες είναι κάτω από συμβατικές συνθήκες, να δούμε και τις συμβατικές εκείνες απαιτήσεις που είναι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την ασφάλεια σε έναν κοινωνικό χώρο που, εν πάση περιπτώσει, εξασφαλίζει τυχή κοινωνική λειτουργία. Εάν δεν έχει δοθεί άδεια
για τη λειτουργία αυτού του πάρκου, δεν τα ξέρω, και επιτρέψτε μου, κύριε Τριανταφυλόπουλο, να πω, από τη στιγμή που κάνουμε αναφορά σε ένα συγκεκριμένο Δήμο, θα έπρεπε έστω και τηλεφωνικά να υπάρχει μια ζωντανή επικοινωνία. Το θεωρώ δεοντολογικά αναγκαίο, γιατί εντάξει, ο καθένας εδώ και εγώ προσωπικά, ενώ θα συμφωνήσω με την παρατήρηση που είπατε ότι ο Δήμαρχος έχει υψηλό δείκτη ευαισθησίας. Καλά, δεν εννοώ ότι κανένας Δήμαρχος δεν είναι υπερβολικό γεγονός. Συγγνώμη, σαν ένα. Ότι σε αυτό το τραγικό γεγονός. Δεν θεωρώ ότι κανένας δήμαρχος, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μην λυπάται κτλ. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ δηλαδή κοινωνικής κυρίως ευαισθησίας ο δήμαρχος που έχει δείξει διαχρονικά κτλ. Αυτό είναι το ένα. Αυτό όμως δεν αρκεί. Για να το πω και έτσι γενικά μιλώντας, όταν θέλουμε να εξετάσουμε τα δεδομένα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να κοιτάξουμε και καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες. Με αυτή την έννοια, ακραία κατάσταση μπορεί να υπάρξουν και αδυναμία αντιμετώπισης, όπως λέμε γενικώς περί ακραίων κοινωνικών φαινομένων. Αλλά και αυτό το θέτω σαν μια διάσταση. Δεν ξέρω αν αυτό, δεν ξέρω και τα πραγματικά γεγονότα πώς έγιναν, αλλά ξεκινά από το δεδομένο ότι εάν δεν υπήρχε άδεια, υπάρχουν ευθύνες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν υπήρξαν κάποιες άδειες οι οποίες, ξέρω εγώ, με το χι τρόπο, δεν ξέρω τι, με ελαστικούς όρους, δεν ξέρω τι υπήρχε, υπάρχουν πρώτα απ' όλα αυτού του επιχειρηματία. Τρίτον, ασφαλώς σε ένα Δήμο, ο οποίος υποπτεύουσα αρχή είναι ο Δήμος κτλ., ασφαλώς σε τελευταία ανάλυση, σαν πολιτικό. Ο πολιτικός προϊστάμενος συνολικά έχει κάποια ευθύνη, δεν το συζητάω. Αυτά πρέπει να διερευνηθούν και να διελευκανθούν και ανάλογα να υπάρξουν ευθύνες. Δεν κάνω σκόντα σε αυτό. Τέταρτο σημείο που νομίζω ότι έχει σημασία στην κουβέντα που κάνουμε. Εάν θέλουμε τώρα να δούμε, γιατί δείξατε και για την παραλιακή εκεί με το τραμ, δείξατε και άλλα, και πράγματι υπάρχουν και στην Αθήνα όταν πηγαίνεις και με λακκούβες και τόσα άλλα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υποδομών. Εδώ λοιπόν, επειδή είναι ανάμεσα στα άλλα και οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, μοιραία έρχεται στο προσκήνιο και άλλα πράγματα. Και εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω λίγο το θέμα. Γιατί μέχρι τώρα μπορούμε να κάνουμε και λίγο συναισθηματική κουβέντα, η οποία έχει τη σημασία της, αλλά δεν επαρκεί. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για τις υποδομές, για τη δυνατότητα των Δήμων να ανταποκριθούν στο κοινωνικό έργο, να εξασφαλίσουν υποδομές, πέρα από τα προβλήματα αυτά καθεαυτά σαν Δήμο, μπορεί να έχει γραφειοκρατίες, να έχει κακές νοοτροπίες που είναι υπαρκτά και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε νοοτροπίες που έχουν καλλιεργηθεί και τόσα άλλα. Αλλά ας μιλήσουμε όμως και όμως στα αντικειμενικά δεδομένα. Αν λοιπόν οι Δήμοι υφίστανται μια διαρκή συρρήκνωση, έτσι, αν θέλετε πρώτα απ' όλα σε οικονομικό επίπεδο, που μπορούν να τα αποκτούν σε αυτό το οικονομικό και στο κοινωνικό και αναπτυξιακό τους, εγώ θα έλεγα, έργο, αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Και να σας πω ένα γεγονός. Το 2013, προσέξτε αυτό, οι Δήμοι παρουσίασαν ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς. Είχανε πλεόνασμα 750 εκατομμύρια. Όταν το συνολικό πλεόνασμα με βάση τα στοιχεία της Τρόικας ήταν 1,5 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν εδώ. Οι Δήμοι για να βγάλουν ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς, για να βγάλουν και πλεόνασμα, για να τσοντάρουν, για να βγει αυτό το λεγόμενο κοινωνικό, το λεγόμενο πλεόνασμα, για να κάνουμε τόσο θόρυβο, τώρα είναι άλλη κουβέντα. Αλλά μοιραία έρχεται η προέκταση. Συγγνώμη να λέω. Εδώ είναι ένα θέμα σοβαρό. Εάν δηλαδή δεν έχει να καλύψει κοινωνικές υποδομές, ένα, υποβαθμίζει αυτές τις υποδομές. Γιατί και πολλοί θα πεθάνουν επειδή δεν θα έχουν στήριξη στο σπίτι. Πολλοί γέροι και γριές. Άλλοι για τα παιδιά δεν έχουν από τη σχολική στήριξη την απαιτούμενη. Δεν έχουν, το χειμώνα δεν έχουν θέρμαση. Λοιπόν, και τόσα άλλα, ανάμεσα στα άλλα και οι λεγόμενες τεχνικές υποδομές. Τελειώνω. Ανάμεσα στα άλλα και οι τεχνικές υποδομές. Άρα, αν θέλετε να το ανοίξουμε το θέμα, και νομίζω ότι καλό να το ανοίξουμε, εγώ δεν το ανοίγω για να το περιορίσω στο πρώτο επίπεδο. Έκανα την τοποθέτησή μου στο πρώτο επίπεδο, να διερευνηθεί και να καταλογιστούν ευθύνες. Σε ένα δεύτερο όμως επίπεδο πρέπει να το δούμε το τι συνεπάγεται σήμερα πολιτική συντοπική αυτοδιοίκηση και πόσο οι κυρίαρχες πολιτικές, με συγχωρείτε, έχει σημασία. Και η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή που εφαρμόζουν η συγκυβέρνηση έχει τις ευθύνες και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Σωστά. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό. Όχι μόνο για Λακκουβίτσα. Σιγά-σιγά. Όχι μόνο για Λακκουβίτσα. Ακούστε με τώρα αρχίζετε και παίρνει την ουσία. Δεν μιλάμε για Λακκουβίτσες. Μιλάμε για Λακκουβίτσες. Μιλάμε για λακκουβάρες, μιλάμε για τόσα και για τόσα, τα οποία σε όλους τους Δήμους και στο Λεκανοπαίδιο, ανάμεσα στα άλλα και στην Αθήνα, δεν βιάζεστε, λοιπόν, γιατί είσαστε ενώπιος ενωπίων απέναντι στους δημότες. Κάντε μου τη χάρη μόνο. Πάμε να δείτε την αντίδραση του Δημάρχου για αυτή την υπόθεση. Σκρίπτα μάνετ. Και στη τηλεόραση γράφονται όλα. Επομένως υπάρχει εικόνα. Υπάρχει, επειδή είπατε ότι. Καλό ήταν να ακούσουμε για τη γνώμη του. Για ακούστε τη γνώμη του. Θέλω να ακούσω. Για ακούστε, έχει σημασία. Ακούστε λοιπόν τι μας είπε. Δεν έχει
σημασία που είπε η αστυνομία που άνοιξε τα παιδιά για να δείτε. Το απευθύνομαι, εννοεί ένα τηλεφώνημα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Η ασφάλεια είναι το πρώτο πράγμα. Θέλετε να μ' ακούσετε. Γιατί προσπαθώ τόση ώρα να μιλήσω. Μπορείτε να μ' ακούσετε λίγο. Βεβαίως. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, μπορείτε να μ' ακούσετε λίγο. Ναι, μόνο εσείς θα μιλάτε τώρα, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ή αυτά που είπατε. Ότι δεν πρέπει να μπουν σχάρες ή δεν πρέπει να μπουν λαμαρίνες. Δεν είπα τέτοια πράγματα. Σας είπα ότι δεν είναι ευθύνη δική μας αυτό. Σας είπα ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε. Σας είπα ότι έχουμε απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς να ενδιαφερθούν για αυτό το πρόβλημα. Τι άλλο νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε? Σας το είπα, αλλά μάλλον σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ. Σας το είπα, δήμαρχε. Σας το είπα, αλλά δεν το λάβατε υπόψη σας. Σας είπα ότι το πιο... Σας είπα λοιπόν ότι η πιο ανώδυνη λύση για σας οικονομικά είναι να βάλετε μία πινακίδα, κίνδυνος θάνατος, υπάρχουν τρύπες ανοιχτές για ποδηλάτες και πεζούς. Είναι απλό. Και το πολύ πολύ να βάλετε και τρεις κορδέλες. Να βάλουμε σε κάθε φρεάτιο μία πινακίδα που να λέει λείπει το φρεάτιο. Όχι, είναι στη σειρά αυτά τα φρεάτια, συγγνώμη. Μπορείτε να βάλετε λοιπόν μία σήμανση εκεί που είναι τα φρεάτια, ότι υπάρχει κίνδυνος να βρεθείτε σε ανοιχτό φρεάτιο. Προσέξτε. Τόσο δύσκολο είναι να μπει μία πινακίδα εκεί. Μέχρι να... Και το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα έπρεπε να έχετε κάνει μήνυση στην τράμα ΑΕ. Έτσι. Διότι εσείς είστε ο πρώτος πολίτης περιοχής και οφείλετε να προστατεύετε τους πολίτες σας. Και η τρίτη λύση είναι από τους πόρους, τους λίγους που έχετε, να βάλετε 10 λαμαρίνες να κλείσει εκεί, να τις καρφώσετε κάτω και να τελειώνει η ιστορία. Αλλά λύσεις υπάρχουν, δήμαρχε. Και απλές λύσεις. Η πολιτική είναι η λύση του εφικτού. Δεν αφήνεις τον πολίτη το παγιδευμένο να πέσει μέσα στις τρύπες. Αυτό είπα. Αν νομίζετε ότι είμαι υπερβολικό, συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν γίνει από το 10 μέχρι σήμερα. Βλέπω αυτά τα παιδιά ματωμένα και σαν τον Χριστό. Είναι ποτέ δυνατόν? Και μετά από το δικό μου πήγα κατηγορούμενο στο δικαστήριο, γιατί ένα πολίτη και μάλιστα γνωστό δημοσιογράφο έκανε βόλτα μέσα στον Άγιο Κοσμοέτρη και τον δάγκωσε ένα σκύλο. Και πήγα κατηγορούμενο στο δικαστήριο. Γιατί τον δάγκωσε ο σκύλος? Και είπα, μπάσε εδώ, δεν είναι δική μας μέσα στον Άγιο Κοσμάτι να περισυλλεύουμε. Θέλω να πω, τέτοια προβλήματα έχουμε συνεχώς. Εντάξει, εγώ γνωρίζετε. Εσείς θεωρείτε ότι είναι πολύ απλό να πάμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, 5 σκάρες που δεν είναι 5. Όχι, ή να πάμε να κάνουμε μια ηλεκτροπόληση. Χαριτολογώντας θα σας πω ότι η είδηση είναι να δαγκώσει ο δημοσιογράφος το σκύλο. Και καθόλου περίεργο μάλιστα έτσι όπως έχει καταδείξει στο δικαστήριο πήγα. Κατηγορούμενο στο δικαστήριο γιατί έκανε μήνυση. Το φαντάζομαι, αλλά όταν αναλυθεί. Γιατί το δάγκωσε ένα σκύλο γνώρι στον Άγιο Κοσμά. Και σου λέει, δήμαρχε αρμόδιος να μαζεύει τους σκύλους, ας πούμε. Είναι αλήθεια. Είναι να σας πω κάτι. Όταν μπλέξετε με την πολιτική και το Δημαρχηλίκη, δεν ξέρατε ότι θα υποστείτε και τέτοια. Θα υποστείτε τα αντιμετωπίζω, προσπαθώ να τα αντιμετωπίζω. Σας λέω, μήνυση έχω δεχθεί και για ένα πολίτη που έπεσε σε ένα πεζοδρόμιο γιατί ήταν χαλασμένη πλάκα και έπεσε και χτύπησε. Φαντάζεστε τι τράβηξα εγώ επί μία δεκαετία όταν έλεγαν θα σε πάω στον Τριανταφυλόπουλο και νόμιζαν ότι είμαι δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, νομάρχης, περιφερειάρχης, διευθυντής τράπεζας και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Επομένως, ο κόσμος... Ακούστε με λίγο και δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, κάθε μέρα αυτό τρέχουμε να ανταποκριθούμε όσο μπορούμε στα προβλήματα. Και είμαστε κάθε μέρα ανοιχτοί για χιλιάδες πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε και μπορεί ο καθένας να μας πει γιατί δεν κάνεις εκείνο, γιατί δεν κάνεις το άλλο. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό κάνουμε. Μάλιστα. Μπορώ να παρέμβω, είναι κύριε Δελαφλόπουλε. Μισό λεπτάκι μόνο. Υπάρχει και προηγούμενος διάλογος που έλεγε την ευθύνη φέρει μόνο η τράμα ΑΕ. Ναι. Και επέμενε σε αυτό. Και δεν καταλάβαινε ότι ο Δήμαρχος έχει ευθύνη για τους δρόμους του. Για τις λακκούβες του, για τις τάφρους. Για αυτά τα φρεάτια τα οποία έτσι δεν είναι κυριαράσιμο. Το κατάλαβε πολύ καλά και σας έδωσε και την εξήγηση. Ότι δηλαδή προσπαθούμε, άρα δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό νομίζω ότι ήταν και το διατάφτα της όλης ιστορίας. Αν μου επιτρέπετε, δεν επέδειξε ούτε ένα έγγραφο που να μας πείσει ότι έχει κάνει... Δεν έκανε μήνυση. Δεν επέδειξε κανένα έγγραφο που να δείξει ότι έχει οχλήσει την τράμα ΑΕ. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έκανε αγωγή στην τράμα ΑΕ να ζητήσει να αποκαταστήσει η ίδια
τις λακκούβες και αν δεν μπορούσε να το κάνει με δικά του χρήματα, τα οποία θα διεκδικήσει στη συνέχεια από την Δράμα ΑΕ. Τρίτον, δεν έκανε τη μήνυση, όπως πολύ σωστά είπατε. Και τέταρτον, δεν μας εξήγησε αν αυτοί είναι ποδηλατόδρομοι του Δήμου Ελληνικού. Αν τους έχει ως ποδηλατόδρομους, τότε έχει την ευθύνη ο ίδιος ο Δήμαρχος και για τη σήμανση, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, και για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Αν δεν είναι ποδηλατόδρομοι, είναι μέσα στο πεζοδρόμιο αυτά. Αν είναι λοιπόν μέσα στο πεζοδρόμιο. Και πάλι έχει την ευθύνη, διότι κάθε Δήμος, και σας το λέω αυτό σε αυτοδιοικητική, κάθε Δήμος και κάθε Δήμαρχος έχει την ευθύνη της αποκατάστασης όλων των βλαβών στα πεζοδρόμια του και στους κοινόχρηστους χώρους όπου οδεύουν πεζοί και βεβαίως και οχήματα, τροχήλατα όπως είναι τα ποδήλατα. Μπορώ να πω κάτι? Ναι. Επειδή στην τοπική αυτοδιοίκηση γνωριζόμαστε όλοι και ο κύριος Κορτζίδης είναι ένας από τους παλιούς δημάρχους και θα ήθελα να είμαι δίκαιος. Έχει δώσει μάχες, έχει δώσει αγώνες, κάποτε έκανε και απεργία πείνας για να ανοίξει το παραλιακό μέτωπο και να αφαιθούν οι παραλίες στους πολίτες. Όμως, πολύ σωστά είπατε και ήθελα να το πω και το προλάβατε στο ρεπορτάζ, η τοπική αυτοδιοίκηση και η λειτουργία της δεν ενδιαφέρει από την καθημερινότητα της ζωής μας. Πρέπει να είμαστε απλοί και πρακτικοί. Όταν υπάρχουν ζητήματα στην πόλη που περπατάμε και βλέπουμε μία ανοιχτή λακκούβα, μία τάφρο, το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος, ένα δημοτικό συμβούλιο, είναι να πάρει τα απαραίτητα πρώτα μέτρα προστασίας. Την είδατε για λακκούβα, τάφος ολόκληρη. Αυτό που είπατε, με προλάβατε κύριε Δράσταφυλλοπούλε, θα έπρεπε να έχει πει μία κορδέλα και μία ταμπέλα, μία σήμανση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που να προειδοποιεί τους πολίτες ότι εκεί κινδυνεύουν. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα που βρέθηκε το Λούνα Πάρκ χωρίς άδεια και λειτουργούσε τόσο αυτό, καιρό. Το θέμα της άδειας επίσης είναι απαράδεκτο. Ποιος έχει την ευθύνη? Υπάρχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε κάθε Δήμο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, όχι μόνο από την πλειοψηφούσα παράταξη του Δημάρχου. Είναι συνυπεύθυνοι όλοι όταν δεν εκδίδεται μία άδεια λειτουργίας μίας επιχείρησης να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Δεν μπορεί να λειτουργεί από το Φεβρουάριο ένας τέτοιος χώρος που έχει να κάνει με μικρά παιδιά. Προσέξτε, ό,τι έχει να κάνει σε ένα Δήμο με παιδικούς σταθμούς, με σχολεία, με Λούνα Πάρκ, με τόπους ψυχαγωγίας μικρών παιδιών, πρέπει να υπάρχει μια ευαισθησία πολλαπλάσια από άλλα ζητήματα που πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον. Μα πώς επιλέγεις τον πολιτικό σου, βάσει ποιων κριτηρίων? Εμείς τον Βύρονα, όταν θα υπάρχει μια λακκούβα στην άσφαλτο και θα είναι ένα αυτοκίνητο που θα σπάσει τις ρόδες του πέφτοντας εκεί, θα πέσει ένας πολίτης. Πηγαίνουμε με τα φτιάρια και θέλω να σας πω ότι και από τη Δημοτική Αρχή οι αντιδημαρχοί πολλές φορές βγαίνουν με τα φτιάρια και με την πίσα και πηγαίνουν και κλείνουν τις λακκούβες. Γιατί είναι γεγονός, σε αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν, δεν υπάρχουν χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση πλέον για να δοθούν λύσεις σε τέτοια απλά ζητήματα. Στο Δήμο του Βύρονα πηγαίνει στο ΚΕΠ και πολλές φορές δεν υπάρχει μελάνη και χαρτί. Παρετήσε, αν δεν μπορείς να προστατεύεις τους πολίτες σου. Δεν μπορείς να είσαι πρακτικός. Να και την ευθύνη. Δεν παρετήσε, γίνεσαι πρακτικός και λειτουργείς όπως την καθημερινότητά σου. Βάζεις μια κορδέλα και μια πινακίδα που λέει προσοχή, κίνδυνος. Προσοχή, κινδυνεύεται. Παρακαλώ. Προηγουμένως είπατε ότι τα παιδιά χτυπήσαν εκεί πέρα σαν τον Χριστό και παρατηρώ την μετάθεση των ευθυνών από τον Άννα στον Καϊάφα. Είναι μια φτηνή δικαιολογία στην οποία παίζεται ένα ωραίο πολιτικό παιχνίδι, όπου ο Δήμαρχος ρίχνει την ευθύνη στην πολιτεία, η πολιτεία στο Δήμαρχο και γενικά δημιουργείται ένας κικαιώνας και τελικά ο εσταυρωμένος είναι ο λαός. Υποτίθεται ο Δήμος είναι για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Όπως είπατε και πριν, αν δεν μπορεί να την κάνει, παρετείται ή όπως εφαρμόζει λίγο πιο δραστικά μέτρα. Το να λέει ότι δεν έχω χρήματα ή δεν έχω πόρους δεν είναι δικαιολογία. Κλείνει την παραλιακή, λέει κύριε, με συγχωρείτε, είναι σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να κυκλοφορείτε, το κλείνουμε. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν καθαρίστριες, δεν είναι σε κατάσταση να λειτουργήσουν, το κλείνω. Δεν μπορεί να στηρίζεις μια κυβέρνηση η οποία έχει διαλύσει τα πάντα για να δείχνει ότι καταφέραμε και μειώσαμε τις δαπάνες, εξαθλιώνοντας την όλη κατάσταση. Και από τη στιγμή που θα το κλείσεις και διαπιστώσεις ότι όντως δεν υπάρχουν πόροι, κάθεσαι και κάνεις μια μελέτη από το μηδέν. Λες, με συγχωρείτε κύριε, αυτοί είναι οι πόροι, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να τους αξιοποιήσουμε. Και κάνεις όλα τα έργα βάσει αυτής της μελέτης και των νέων οικονομικών συνθήκων. Δεν προσπαθείς να κρατήσεις το προηγούμενο καθεστώς με τους σημερινούς πόρους. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Θα πάμε, ναι, πείτε αυτό που θέλετε. Θα ήθελα να θέσω μία παράμετρο, αν μου επιτρέπετε, η οποία ξεπερνάει οικονομικά μεγέθη, μνημονιακή πολιτική και πολλά άλλα σχετικά. Εκτιμώ ότι ο μεγαλύτερος ελεγκτικός μηχανισμός είναι η ίδια μας η συνείδηση. Η συνείδηση του καθενός μας. Και εδώ νομίζω τίθεται και ένα θέμα κατά πόσον εμείς οι Έλληνες, οι ίδιοι, μην μιλάμε για το λαό, για εμάς τους ίδιους να μιλήσουμε, κατά πόσον έχουμε αναπτύξει συλλογική συνείδηση, κατά πόσον συνειδητοποιούμε
ότι το καλό του ενός και του κάθε ενός από εμάς βρίσκεται πάντα μέσα στο καλό του συνόλου. Διότι ευθύνη έχει και ο πολίτης που περνάει μπροστά από τη λακκούβα και αδιαφορεί, χαίρεται και ικανοποιείται που δεν έπεσε ο ίδιος, αλλά αδιαφορεί για τον όποιο επόμενο μπορεί να πέσει μέσα. Α, ναι, αυτό είναι... Άρα τίθεται κατά την άποψή μου ένα θέμα... Είναι σπόρ των Ελλήνων αυτό. Κοιτάξτε. Το θέμα λοιπόν του ελεγκτικού μηχανισμού της συνείδησής μας νομίζω ξεπερνάει και φορείς και υπηρεσίες και αρχές που ασκούν ή δεν ασκούν σωστά τον έλεγχο. Και εμείς έχουμε προσωπική ευθύνη σε όλα αυτά. Και ο μηχανικός και ο εργολάβος και όλοι. Θα πάμε σε αυτό το προσφυλές κομμάτι για εμένα, το πώς επιλέγεις τους πολιτικούς. Θα δείτε τις υποψηφιότητες, πρώην αθλητές, καλλιτέχνες, όποιος έχει αναγνωρισιμότητα εκλήθη. Εμένα μου έχουν γίνει προτάσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Θα κάνατε για βάλει... μάθος πάντως, γιατί είπατε ότι την κορδέλα θα δεν την μπορεί να τις βάλει ο νου σας. Τους είπα λοιπόν ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί αγαπώ πολύ και την οικογένειά μου και θέλω να με χαίρονται τα παιδιά μου και οι δικοί μου άνθρωποι, αλλά αγαπώ και τα παιδιά του κόσμου. Και είμαι τόσο πεισματάρης που θα πάω στη φυλακή, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποια Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή δεν είναι τίποτα. Να μπει στη Βουλή και να φύγουν με σφαλιάρες να φεύγουν από εκεί μέσα. Με σφαλιάρες να φεύγουν από εκεί μέσα. Να ξέρεις ότι πήγα στην εισαγγελέα, 5 υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας της περίοδου της Ολυμπιάδας, μαζί με τον κομιστή των χρημάτων, ο οποίος τα κουβαλούσε με τις βαλίτσες, μία κυρία υπουργό πολύ γνωστή του ΠΑΣΟΚ, κυρίως υπουργούς από τη Θεσσαλία της Νέας Δημοκρατίας, μεγάλα ονόματα, πήγαιναν και για αρχηγοί κόμματος και πέραν τα 600 μέσα στις βαλίτσες, στο σπίτι τους και στα υπουργεία τους. Ερευνάται η υπόθεση. Κατέθεσε ο άνθρωπος που κουβαλούσε τις βαλίτσες. Ο Μίτσος. Ο Μίτσος είναι κίνδυνος θάνατος για αυτούς. Διότι ο Μίτσος ήταν οδηγός της εταιρείας. Μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές. Κάθε φορά λοιπόν που η εταιρεία έπαιρνε το έργο της Ολυμπιάδας, ο Μίτσος κουβάλαγε 600.000. Ένας δε βλάκας του ΠΑΣΟΚ, εκτός από τα λεφτά, πήρε και ένα τζιπ. Και παγιδεύτηκε βεβαίως, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το τζιπ έχει αριθμό κυκλοφορίας πινακίδες. Δεν είναι μόνο ότι πήρε τη βαλίτσα με τα χρήματα. Τέτοια έσχη. Να σας πω κάτι. Όταν λοιπόν μου είπαν ότι κοίταξε, σε θέλουμε μπροστά για το κόμμα, τους είπα: ακούστε, ένα κόμμα, αν θα το κάνω, είναι, θα λέγεται, θα σας πάρει ο διάβολος και θα σας σηκώσει. Θα έχει, μόνο αυτό το κόμμα θα έχει για μένα ενδιαφέρον. Γιατί άλλα κόμματα δεν έχουν ενδιαφέρον. Διαρχίζουν οι συμψηφισμοί, αμβλύνουν τις γωνίες. Άντε να τα βρούμε. Αρχίζουν οι χαιρετούρες. Τώρα θα δείτε τι έπαθε ο Χριστιανός. Αυτός είναι Έλληνας πολίτης που έχετε δίπλα σας. Με αυτή την έννοια δείτε... καταλύεται η οποιαδήποτε όμως δημοκρατία. Άλλο να είσαι αξιοπρεπής, άλλο να είσαι αξιοπρεπής, να υπάρχει ένα σύστημα που λειτουργεί με διαφάνεια, να το σεβόμαστε, να καταλύουμε την οποιαδήποτε πολιτική η οποία δημιουργεί προβλήματα, όπως αυτά που αναφέρετε, που δεν ξέρω εγώ ποια είναι υπουργός ή ποιος είναι υπουργός, δεν με ενδιαφέρει η ονοματολογία σε αυτή τη στιγμή και δεν θα ήθελα ούτε και το όνομα να λέγατε. Τα ονόματα όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αν είναι να τα πείτε, εγώ δεν τα ξέρω. Άλλο λέω, όχι, όχι, τα είπαμε στην εξουσία. Όμως, το να μην υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Τώρα πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Να μην λειτουργεί. Να τα πείτε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά όμως μην αναφέρετε πολιτικό κόμμα χωρίς να αναφέρετε ούτε το συμβάν, ούτε τα άτομα, διότι δεν ξέρουμε ποια είναι και δημιουργούνται τυπώσεις. Εγώ θα μείνω στην ουσία όμως. Ότι μια δημοκρατία η οποία σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει σωστά πολιτικά κόμματα και σωστό πολιτικό διάλογο για να μπορεί ο πολίτης να συμμετέχει. Ο στόχος είναι αυτός. Όπου υπάρχει τέτοια παραφιάδα πρέπει να καταγγέλλεται, να αναδεικνύεται, να μπαίνει στη φυλακή. Κύριε Βατζελή, επειδή είστε αξιοπρεπής άνθρωπος, όχι, μια δημοκρατία όμως τέτοια δεν πρέπει να παρέχει ατιμωρησία με νόμους περί ευθύνης υπουργών. Ότι αυτό στην πορεία έχει τελειώσει. Βλέπουμε επώνυμους υπουργούς από όλα τα κόμματα. Αφού κλέψαν και έμειναν στην ατιμωρησία. Την ατιμωρησία αυτή την κάναμε και εμείς. Εμείς ενεργοποίησαμε αυτή την ιστορία. Η ατιμωρησία είναι μέσα 2-3 υπουργείων. Η ατιμωρησία είναι αρχιτεκτόνημα του κυρίου Βενιζέλου, προέδρου του ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας του νόμου. Παραδείγματος χάρη, εγώ τώρα το ακούω για την κυρία Ιγκλέση ή οτιδήποτε άλλο. Μην ανοίξουμε το φάκελο. Εάν είναι. Μην ανοίξουμε. Καλά, να τον ανοίξετε μετά. Πάω σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε για τους φακέλους.
Κάποτε οι πολιτικοί έβγαιναν μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες. Για τους πολιτικούς αγώνες. Και ήταν άτομα τα οποία είχαν διακριθεί στη ζωή τους, γιατί δεν υπήρξαν ποτέ, δεν υπήρχαν άεργοι πολιτικοί τότε. Δηλαδή έπρεπε κάτι να έχεις κάνει ζωή, να έχεις αναδειχθεί και να είτε ήσουν μηχανικός, γιατρός, αρχιτέκτονας, στρατηγός, κάτι ήσουν. Είχες αποδείξει την προηγούμενη ζωή ότι κάτι έκανες. Μετά ήρθε αυτή η περίοδος των άεργων πολιτικών. Ο Καραμαλής, Κωνσταντίνος, δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ όμως, όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Είχε ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό, να το πούμε. Μπακογιάννη, ποτέ. Γιώργος Παπανδρέου, ποτέ. Ονόματα, μόνο επώνυμα. Τα επώνυμα ήταν βαριά. Καμιά φορά έβγαιναν και έλεγαν και ο Πρωθυπουργός, σημερινός. Έπλυνα πιάτα στο. Άσε με, φίλε, που έπλυνε. Κι εγώ έπλυνα πιάτα στην Ιταλία κάποιοι να σπουδάσω. Γιατί ήθελα εκτός από τις σπουδές να έχω και αυτοκίνητο. Δεν μου δίνει η μάνα μου, πήγα έπλυνα πιάτα για να πάρω το αυτοκίνητό μου. Και αυτό εκλαμβάνεται ως εργασία, σοβαρή, ως προϋπηρεσία. Ακούστε κάτι. Άεργοι αρχηγοί κομμάτων, άεργοι πολιτικοί. Κομματικά στελέχη τα οποία προέκυψαν έτσι από το μηδέν. Και οι περισσότεροι είχαν, έλεγαν, περγαμηνές αντιστασιακές. Μα αυτή πρώτη. Να ολοκληρώσω, κυρία Μπατζήλη. Ξέρω ότι σας ενοχλεί, αλλά να σας πω κάτι. Πρώτη αυτή. Ακούστε, όταν έπεσε η Χούντα. Όταν έπεσε η Χούντα. Δηλαδή, ένα ο οποίο θα ασχοληθεί με την πολιτική, όχι απλά και μόνο ως ενεργός πολίτης, όπου θα συμμετάσχει σε ένα πολιτικό κόμμα, όπου θα γίνουν εκλογές, θα ψηφιστεί, όπως είναι η ιεράρχηση της δημοκρατίας για να γίνεις υπουργός κυβερνήτης. Δηλαδή, ποια είναι η άλλη εναλλακτική σας λύση? Δηλαδή, ποια πρόταση να είναι, δηλαδή, μεγαλοδικηγόρος, μεγαλογιατρός, όχι, όχι, όχι. Να έχει δουλέψει, να είναι επιτυχημένος άνθρωπος στη ζωή του. Να πάει να γίνει υπουργός. Συγγνώμη, ακούστε με. Μια πρόταση. Με πνίξατε. Όχι, ακούστε, δεν ήθελα να σας πνίξω. Ακούστε, δεν θέλω. Μα διανόμου πρέπει να απαγορεύεται να συμμετέχουν στην πολιτική αέργοι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ έναν ηγέτη άεργο δεν τον εμπιστεύομαι, διότι να σου πω κάτι. Στην ανέλυξή του, γιατί τον τιμώ τον κύριο? Τι δουλειά κάνετε, κύριε, μα τον ρωτήσω? Έχει να μου πει δουλειές, αγωνίες, γραμμάτια. Θα έχει βάλει και γραμμάτια για να πάρει ψυγείο στο σπίτι του ο κύριος που βλέπετε εκεί. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ξέρει τι τραβάει ένα. Πότε για την ανέλυξή σου την κοινωνική, γνωρίζει τι είναι να υπογράψει ένα γραμμάτιο, μια επιταγή. Αυτοί όλοι που είναι αρχηγοί σήμερα έχουν υπογράψει καμιά επιταγή στη ζωή του? Είχαν ποτέ μια αγωνία? Είχαν ποτέ την αγωνία του ότι τελειώνει ο μήνας και πρέπει να πληρώσουν τη δόση μαζί με το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο? Ποτέ. Πώς να φουγκραστούν τις αγωνίες των εργαζόμενων, μπορείτε να μου πείτε? Πώς να νιώσουν την ίδια αγωνία όταν είναι γόνοι οικογενειών που τους παρήχαν τα πάντα και δεν τους έλειψε ποτέ αυτό τίποτα? Αυτό να πείτε, κύριε Τρενταφυλλόπουλε. Αυτό με πονάει, αυτό λέω. Να πείτε. Έχει διαφορά. Και εδώ θέλουμε να το τονίσουμε. Εγώ, για ό,τι με αφορά προσωπικά, ότι μέχρι τώρα η πολιτική στην Ελλάδα ήταν από γόνους, όπως είπατε, ή ήταν μία νεποτισμός. Δηλαδή ο πατέρας, ο γιος κτλ. Γιατί σε λένε έτσι. Ωραία. Αυτό όμως εκτιμώ ότι οφείλεται και σε μια ιστορική αναδρομή, τώρα μην κάνουμε ανάλυση για το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Υπήρχε αυτό το γεγονός. Δεν θεωρώ ότι ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άνεργοι ή άεργοι. Είχαν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Άεργο σημαίνει ότι. Όχι, δεν άνεργος έχασε τη δουλειά μου. Άεργο ότι το δεν ξέρω, έχω ένσημα. Τίποτα. Μπορώ να την καταλάβω τη διαφορά. Το λέω για τον κόσμο. Άεργοι. Ένσημα. Δεν μπέληδε. Τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι έχουν εργαστεί. Το θέμα είναι το εξή. Όπως και ο κύριος Τσίπρα κατηγορείται ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Άργος είναι. Όχι. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, όχι, όχι. Δεν έχει κάνει τον κόσμο τα ένσημα. Ναι, ναι, εντάξει. Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω ότι η ουσία της προσωπικότητας και επιθυμία κάποιος να σκύψει κοντά στα κοινωνικά προβλήματα, στον ανθρώπινο παράγοντα, να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, αυτή είναι η νέα εικόνα και αυτή πρέπει να είναι η εικόνα του πολιτικού. Να έχει ανθρωπιά και να είναι μαζί με τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αν καθίσουμε να μετρήσουμε τα ένσημα του καθενός, θα κριθεί στην πορεία. Μα αν δεν έχει λύσει το δικό του πρόβλημα, δηλαδή αν δεν έχει ασφαλίσει μόνος του τα προστοζήν, θα εξασφαλίσει του λαού του? Από τα 18 μου χρόνια έχω την άνεση και το λέω. Από 18 χρονών, αλλά... Να δω πρώτα, να δούμε αυτό το βίντεο με τις προσωπικότητες, διότι κάποτε λέω τους πολιτικούς έβγαζε η δουλειά και οι πάλι. Σήμερα τους βγάζει τηλεόραση. Έχεις αναγνωρισιμότητα. Δεν πάνε στο τελευταίο Καραγκιόζης. Αφού βγαίνει τηλεόραση και σε ξέρει ο κόσμος, θα σε εμπιστευτεί και θα σε ψηφίσει. Τι λες, καλέ?
που θα εμπιστευτώ εγώ τον Τριανταφυλόπουλο για να βγαίνει στην τηλεόραση. Θα πάω να δω τι έχει κάνει. Δούλεψε ποτέ? Έκανε κάτι στη ζωή του? Ή έτσι, άντε, επειδή βγαίνει στην τηλεόραση, θα τον ψηφίσουμε. Και την Κουτσή Μαρία. Αυτό έχει σημασία. Είναι να, και να αυτό δούμε που λίγο είπατε προηγουμένως, το σε τι κοινωνικούς αγώνες και μαζικούς αγώνες συμμετέχει. Και βεβαίως και συμμετείχες, αλλά πρώτα τι δουλειά έκανες? Πέτυχες πουθενά? Είσαι κάτι στη ζωή? Είσαι τίποτα? Φούσκα. Τώρα με το στόμα. Πομφόλιξ. Να το δούμε και επιστρέφουμε. Πρώην αθλητές, καλλιτέχνες και πρόσωπα κλειδιά στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου. Τα κομματικά επιτελεία φαίνεται ότι είχαν από καιρό σχεδιάσει τη στρατηγική τους στηριζόμενα στη λάμψη και την απήχηση των εκλεκτών τους στον κόσμο. Βέβαια, δεν έλειψαν και οι προσθήκες στο παραπέντε. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος λοιπόν είπε το ναι στο Βιρονα-Πολίδωρα και θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό στις ευρωεκλογές. Όμως και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε τη δική του απάντηση, τοποθετώντας στο κάδρο των υποψηφίων την κόρη του λεγόμενου βασιλιά των Τσιγκάνων. Η Χριστίνα Χαλιλοπούλου θα είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για την κούρσα που οδηγεί στην Ευρώπη. Παράλληλα, σε μια φιέστα που πραγματοποιήθηκε σε Συγκρού, καλωσόρισαν στο Ευρωψηφοδέλτιο τον μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, τον αρχηγό της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη, αλλά και τον δημοσιογράφο ποδηλάτη Γιώργο Αμυρά. Από τη Ριγίλης και από εκεί στη Συγκρού, η δημοσιογράφος Μαρία Σπυράκη κάλυπτε για πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι η πρώτη φορά που ζήτησε την κάλυψη του κόμματος και την είχε. Η Κουμουνδούρου έδωσε την απάντησή της, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή στο Ευρωψηφοδέλτιο της συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα, της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στο πρόσωπο εξαιτίας της ηρωικής της δράσης στον χώρο των καθαριστριών. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Μανώλη Γλέζου στην Ευρωβουλή. Με την επιλογή Γλέζου, η Κουμουνδούρου επιδιώκει να αλλάξει το πεδίο της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία για την πατριωτική ψήφο από το μειονοτικό στο θέμα των σχέσεων με την Γερμανία και το ζήτημα των επανορθώσεων. Η μοναδική ηθοποιός τώρα που θα συμπορευτεί με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η Μάνια Παπαδημητρίου. Αγωνιστική νότα δίνει στις εκλογές η κάθοδος με την Ανταρσία του δημοσιογράφου Γιώργου Δελαστή, ενώ από το γυμνό και τις αισθησιακές φωτογραφίσεις η Αφροδίτη Αλσαλέφ κέρδισε μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Ελιάς. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από την ευρωπαϊκή υπερταχία. Μετά την υποκριτική και το τραγούδι, αποφάσισε να δοκιμάσει και την πρόκληση της πολιτικής. Κατεβαίνει λοιπόν με το ΕΠΑΜ του Δημήτρη Καζάκη. Τέλος, ο Πάνος Καμένος έριξε στην εκλογική μάχη τον ηθοποιό Παύλο Κοντογιαννίδη. Λοιπόν, τη Μουρλή γίνεται. Λοιπόν, έχω το λόγο, έτσι? Ναι, βέβαια. Ωραία. Πολύ σύντομα. Μιλήσαμε για την αυτοδιοίκηση, να πω μια κουβέντα. Τέλος πάντων, τώρα επεκταθήκαμε σε κάτι που θέσατε. Όχι, είδαμε για τους πολιτικούς μας. Σοβαρές υποψηφιότητες. Όχι, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Η Κούνεβα για μένα είναι σοβαρή υπόθεση. Γιατί η γυναίκα αγωνίστηκε, έπαθε ό,τι έπαθε για την αγωνιστικότητά τη. Προέρχεται από το στίβο του μεροκάματου, την τιμώ να την ψηφίσω χίλιες φορές. Αλλά. Και υπάρχει και άλλη. Καθαρίστρια που είναι από το Υπουργείο Οικονομικών που τους έχουν απολύσει τώρα τελευταία. Δηλαδή και όχι μόνο, αφού θέλουμε να μιλήσουμε εκεί. Υπάρχουν από εκείνους, υπάρχει εκπρόσωπος από τους αγώνες που δόθηκε από την ΕΡΤ. Για να μην κλείσει. Για όλο αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε με την δημόσια τηλεόραση. Την ΕΡΤ εννοώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το ερώτημα είναι και η επιλογή των πολιτικών, αλλά πιο κρίσιμο είναι αυτές καθεαυτές οι πολιτικές. Γιατί ναι, μεν, ας πούμε, η πολιτική σαν πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, έχει σημασία και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι πρέπει να έχουν περάσει μέσα από το κοινωνικό πεδίο, που είναι το επαγγελματικό καταρχήν, να δικαιώσουν, να επιβεβαιώσουν την αξιοσύνη τους. Αλλά ταυτόχρονα όμως είναι και, είναι και ενεργοί πολίτες να ασχοληθούν στα κοινά και με έναν τρόπο που θα είναι και, πώς το λένε, εθελοντικά και όχι επαγγελματικά, να ανταποκριθούν ενεργά σε αυτόν τον ρόλο να επιληθούν τα κοινωνικά προβλήματα, αγωνιστικά. Και έχει μια αξία και έχει και θυσίες αυτή,
Και κατά τεκμήριο ή κατά τη μεγάλη πλειοψηφία, να το πω έτσι, οι άνθρωποι αυτοί έτσι, κινούνται στον χώρο της αριστεράς. Γενικά θα ήθελα να πω, για να μην αρχίσω τώρα να κάνω κατηγοριοποίηση. Αλλά ασφαλώς όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το χώρο, γιατί και οι έντιμοι και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλους χώρους. Αλλά μιλάμε κυρίως απέναντι σε δεδομένα τα οποία δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Να προσθέσω όμως κάτι. Δεν πρέπει να αμφισβητούμε κάποιους ανθρώπους επειδή είναι είτε αθλητές, είτε καλλιτέχνες, είτε κάποια γνωστά ονόματα, τα οποία έχουν την αξιοσύνη στον χώρο τους και να τους θεωρούμε το δικαίωμα το να έχουν και αυτοί ενεργό ρόλο σαν στο πεδίο της πολιτικής. Γιατί ο αθλητής δεν δούλεψε. Ναι, αλλά όπως η Μάνια Παπαδημητρίου για παράδειγμα. Είναι μια αγωνίστρια, χρόνια τώρα κλπ. Μα οι αθλητές δεν δούλεψαν, είπαμε εμείς για τους αθλητές κάτι. Ναι. Η Μάνια είναι επαγγελματίας και το ξέρετε πολύ καλά, χρόνια τώρα και αγωνίζεται στον χώρο του θεάματος. Αλλά και έχει και μια ιδιαίτερα κοινωνική προσφορά, που την ξέρω και από πορείες και τόσα άλλα. Άρα, άλλο η μάγια αυτή και άλλο η μάγια η μέλισσα. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο κρίσιμο ερώτημα, γιατί εδώ εμφανίζεται αυτό το μηδιακό τοπίο, που ασφαλώς στη λογική ότι παίρνουμε ένα γνωστό όνομα για να δημιουργήσει μια λάμψη και προσωρινά, ας πούμε, να έχουμε και κάποια εμβέλεια, ας πούμε, συνολικά στον πολιτικό στόχο, στο πολιτικό διακύβευμα, εκεί θεωρώ ότι αρχίζει κατά κάποιο τρόπο, όχι απόκληση μόνο, είναι ο εκφυλισμός. Στην κυριολεξία πρόκειται περί εκφυλισμού. Δηλαδή, δευτερεύοντα στοιχεία. Είναι κοινωνιολόγος και. Ναι, ναι, και θα μας πούνε και άλλοι. Όχι, δευτερεύοντα στοιχεία, με συγχωρείτε, δευτερεύοντα στοιχεία πάνω στο θέμα αυτό, καθ' αυτό το πολιτικό και τη πολιτική και ιδιαίτερα, ας πούμε, οι πολιτικές που προωθούνται, δευτερεύοντα στοιχεία κυριαρχούν έτσι ώστε, ας πούμε, να μπορέσουμε ή να συγκαλύψουμε ή να δικαιολογήσουμε αυτές τις πολιτικές. Με αυτή την έννοια είναι μια πτυχή της κρίσης αυτού του συστήματος, του πολιτικού συστήματος και, εν πάση περιπτώσει, το στοιχείο της δημοκρατίας, για να το τελειώσω, πρέπει να το βλέπουμε, κάποιος, να το βλέπουμε και σαν άμεση. Το κόμμα του πρότεινε στον κύριο Λαζόπουλο να είναι υποψήφιος. Ένα λεπτό. Μην τρελαθούμε τώρα. Ένα κόμμα το οποίο υποστήριξε υποψηφιότητα ενός πολύ γνωστού ατόμου. Το πρότεινε. Συγγνώμη. Ένα λεπτό. Εγώ. Κοιτάξτε, ο Λαζόπουλος είναι ένας επαγγελματίας. Είναι γνωστός. Σιγά-σιγά. Δεν έβγαλε άκρηστος. Ο Λαζόπουλος. Μισό λεπτό. Μου επιτρέπετε. Ακούστε κάτι. Ίσα-ίσα εγώ είπα έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι που καταξιούν. Είπα χαρακτηριστικά και το παραλαμβάνω. Άνθρωποι που είναι καταξιωμένοι συνεργάτες του θεάτρου, έχουν δείξει ευαισθησία, με συγχωρείτε, στα κοινωνικά δρόμενα, έχουν δικαίωμα εκπροσώπηση. Για δεν το κατάλαβα, γιατί δηλαδή να του στερείς. Σε πορεία εξουσία είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κόμμα ή οποιοδήποτε κόμμα θέλει να προσελκύσει έναντι τη πολιτική, να προσελκύσει ψηφοφόρου με ένα πρόσωπο το οποίο επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Αν το έχει ανάγκη ή όχι. Αν του είναι επαρκέστατο ή όχι, αν θεωρεί ότι κινδυνεύει ή όχι. Επειδή εγώ δεν ήθελα να αναφέρω το θέμα του κ. Λαζόπουλου, δεν ήθελα να το σχολιάσω. Εγώ θετικά έφερα. Το ανέφερα. Όχι, εγώ το θεωρώ αρνητικό. Εγώ το θεωρώ αρνητικό, αλλά δεν μου πέφτει λόγος το πώς κάνει το ψηφοδέλτιο ένα πολιτικό κόμμα. Αρνητικό, υπό ποια έννοια. Όχι, δεν το. Προσωπικά λέω. Γιατί το φυσικά. Αν ήταν να πήγαινε στην Ελλάδα και στο Πασόκο. Όχι, όχι, καλά. Εντάξει τώρα. Κυρία Βαζελή, έχετε δώσει σαν χώρο, ακούστε με, έχετε δώσει εξετάσεις την τακτική. Ο κύριος Παπανδρέου και ο νεότερος και ο παλαιότερος κάθε τόσο προσπαθούσε να αλλάξουν. Μου τα αντιγράφω. Να καταλάβουμε. Να μην το αντιγράψουμε. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. Να δεν θα το αντιγράψουμε. Αν το αντιγράψετε θα κυβερνήσετε 30 χρόνια και μετά από 30 χρόνια έστω που το ομολογήσετε. Άρα μην το αντιγράψετε και θα κυβερνήσετε 30 χρόνια. Και θα φτιάξετε την Ελλάδα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σκάβε μου τη χάρη. Να μην το αντιγράψετε. Συμφωνώ σας λέω, μα μην επιχειρηματολογείτε, παραδεχτήκατε ότι ήταν λάθος, εντάξει. Και συμφωνώ να μην το αντιγράψω. Τη φωτιά την άναψε ο κύριος Κόνσουλ. Συμφωνώ να μην αντιγράψω. Μα τι έχω πάθει απόψε. Να σας πω. Να σας πω, κύριε Βαντζελή. Κύριε Τόλια, ένα λεπτό. Μα κάτι μου. Κύριε Τόλια, σας παρακαλώ, είμαι αυτό. Εντάξει, τώρα με λίγο συγχωρείς. Ξεφεύγουν και τα όρια της εμπέμπτης. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βαντζελή. Σε μένα, σε εσάς. Σε σένα. Έτσι, μπράβο. Κύριε Βαντζελή, να ρωτήσω κάτι.
Εγώ με το Λάκη έχω διαφωνήσει δεκάδες φορές για πολύ σημαντικά πράγματα. Έχω τις όποιες διαφωνίες μου, αλλά δεν μπορείς να αναγνωρίσεις σε έναν άνθρωπο χαρισματικό την αξία του. Έτσι το κάνει ο κόσμος, δεν περιμένει από μένα τα εύσημα. Τις ώρες εργασίας, τον υδρότα. Δεν διαφωνεί κανείς. Κανένας δεν το διαφωνεί. Τότε γιατί να μην τον καλέσει. Από το επίπεδο κριτικής που μπορεί να ασκεί έμεσα με τις άλλες από τις εκπομπές του. Ένας από τους καλύτερους. Ο κύριος Λαζό, να τελειώσω. Μα ένας από τους καλύτερους. Ήθελα να πω ότι μακάρι ένας Λαζόπουλος μέσα από την κριτική που ασκεί, από τη σάτυρα, μέσα από τις εκπομπές του, να μπορούσε να προσφέρει πρακτικά μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι σάτυρα ο Λαζόπουλος. Και να μας πει τις λύσεις για τα προβλήματα τα οποία κατακρίνει. Το ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσαντί. Λοιπόν, ο Λαζόπουλος δεν είναι σάτυρα. Ο Λαζόπουλος είναι ένας θεατράνθρωπος. Χαρισματικός. Και πιστεύω έντονα πολιτικοποιημένος. Ένας εργάτης του θεάτρου και ένας άνθρωπος ικανός που μπορεί να προσφέρει μέσα από την πολιτική. Δεν είναι κανένα νούμερο. Συμφωνούμε. Έτσι. Και επομένως, γι' αυτό είπα σε τι διαφωνείτε. Ότι κατακρίνει τις προσφυγιότητες των ανθρώπων της showbiz. Κύριε Δημαρχέ, υποψήφια. Η ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Λαζόπουλο ήταν δεδομένη. Να ακούσω την κυρία Μπατζέλη, με ενδιαφέρει να δω που διαφωνεί. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ως προς το έργο και την καλλιτεχνική παρουσία του κύριου Λαζόπουλου στα, και με τον τρόπο του στα, στην πολιτική σκηνή, στη σάτυρα που κάνει. Την ποιότητα του κύριου Λαζόπουλου πέρα και έξω από στιγμιότυπο, όπως λέω πολλές φορές. Εγώ τον παρακολουθώ ως Πασόκ τον κύριο Λαζόπουλο. Παρά το γεγονός ότι έχει σατηρήσει πάρα πολλές φορές το Πασόκ, εγώ όμως το βλέπω. Όχι μη θεωρείτε ότι έχω. Ως πολίτης τον παρακολουθώ. Όχι, όχι. Θα μπορούσα να αλλάζω κανάλι, όπως λένε μερικοί άλλοι τον Πασόκ. Τον παρακολουθώ ως Πασόκ σημαίνει ότι τον παρακολουθώ όπως η ΕΕΠ από πίσω. Καταλαβαίνετε. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σας πω. Μην παρεξηγηθείτε. Όχι, καταλαβαίνετε ότι εμένα μου αρέσει το χιούμορ, μου αρέσει η σάτυρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάω όμως στην πολιτική επιλογή ενός κόμματος. Ο κύριος Λαζόπουλος είναι αυτός που είναι και καλά κάνει να είναι αυτό που είναι. Λέω λοιπόν για ένα πολιτικό κόμμα, όπως κατακρίνουμε και κρίνουμε, ποιοι συμμετέχουν, όπως και πολύ σωστά είπατε, στα πολιτικά κόμματα, είναι τι χρειάζεσαι έναν καλλιτέχνη σαν τον κύριο Λαζόπουλο, να σου δώσει τι, επιπλέον ποσοστό, επιπλέον αναγνωρισιμότητα, επιπλέον επιβεβαίωση των πολιτικών σου θέσεων που εσύ ισχυρίζεσαι ότι είναι οι μοναδικές αυτή τη στιγμή. Όχι, για να σώσει τη χώρα. Εγώ, θα μου επιτρέψετε. Λέω, λοιπόν, όχι, διαφωνώ εγώ, κάθετα. Όχι, εγώ σας λέω. Άλλο Λαζόπουλος, άλλο Τσοχατζόπουλος. Με συγχωρείτε πολύ. Τώρα, αν όχι, πάμε έχει σημασία. Σε μια καταληξία, εγώ από τον Λαζόπουλο, λοιπόν, θεωρώ, επειδή θεωρώ ότι είναι έμπειρος και έντιμος άνθρωπος, θεωρώ ότι ασχολούμενος με την πολιτική. Μπορεί να δώσει, να το σατηρήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι συνάδει με την προσωπική μου άποψη την οποία κάνω. Άλλωστε ο κύριος Λαζόπουλος, αν μου επιτρέψετε να σας πω, ψιλοάδιασε το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και έχω τη δουλειά μου και δεν θέλω να ασχοληθώ και σε άλλη στιγμή πιθανά να ασχοληθώ. Εδώ μπορεί να είναι και υπουργός πολιτισμού, δεν το γνωρίζω, θα το απολαύσουμε κι αυτό. Εγώ πάντως ως Κατερίνα Παντζελή, για να το χιουμορήσω λιγάκι. Από το Λιάπη καλύτερα. Δεν το γνωρίζω. Εγώ θα σας πω, φανταστείτε τον κύριο Λαζόπουλο ως ευρωβουλευτή να διαφωνεί στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον κύριο Τσίπρα. Θα ήταν το καλύτερο θεατρικό σειρά το οποίο θα είχα. Σοβαρέ φορέ. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε να πει. Αυτή είναι πολιτική συνεργασία. Κυρία Μπαζελή, συγγνώμη. Ήταν μια συνέντευξη που λέει ότι βλέπουμε και μια συνεργασία έτσι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι απίθανες τώρα οι μεταλλάξεις τη κυρία Μπαζελή προσωπικά. Εγώ μετάλλαξα. Αυτά που λέτε, όταν καταγγέλλετε να χωρακούσετε με, ενώπιον στον οποίο μιλάμε. Εδώ είμαστε. Και συνέντευξη, εντάξει. Συνέντευξη. Που λέει εμείς με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, μην μου το διακόψετε, μην το χαλάτε αυτό. Λοιπόν, εμείς, λέει εμείς. Εμείς, συγγνώμη. Θα κάνουμε έτσι και με το ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνουμε συνεργασία κτλ. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Αν δεν είναι αυτό, αν δεν είναι αυτό μετάλλαξη από, μερικά 24 ώρα και μετά, τι είναι κυρία Παζελή, απαντήστε μας τίποτα. Εσείς θεωρείτε ότι εγώ έχω πει ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με την πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως δεν θέλετε να διαβάσει καλά το άρθρο. Εσείς θέλετε τώρα πρόσφατα και τώρα λέτε εντάξει. Όχι και την καταγγέλλετε. Αν θέλετε να το συζητήσουμε και να μην κουράσουμε εγώ, τον κόσμο, με πολύ μεγάλη χαρά. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο, σας παρακαλώ. Με πολύ μεγάλη χαρά. Και μην. Τους έχουμε συνηθίσει σε τηλεοπτικά πλατό, θέατρα, σε μουσικές σκηνές και γενικώς καλλιτεχνικούς χώρους. Ωστόσο, σε λίγο καιρό, ίσως τους δούμε στα δημαρχεία και στις περιφέρειες.
Πρόκειται για τους celebrities που βάζουν υποψηφιότητα στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Πρώτος και καλύτερος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος μετέφερε τα δικαιώματά του στο Δήμο Μαραθώνα, όπου μένει τα τελευταία 18 χρόνια και έχει ήδη ξεκινήσει μαραθώνιο για να εκλεγεί δήμαρχος. Και ο Τάσος Χαλκιάς όμως κατεβαίνει υποψήφιος στο Δήμο Χαϊδαρίου, δηλώνοντας ότι βρίσκεται πλέον σε μια ωριμότητα που του επιτρέπει να διαθέσει τον εαυτό του στο κοινό όφελο. Ο Λευτέρης Πανταζής πάλι, ενώ αρχικά σχεδίαζε να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τελικά όπως ακούγεται βάζει υποψηφιότητα για Δημοτικό Σύμβουλο. Η ηθοποιός Αντωνία Γιαννούλη, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τα τηλεοπτικά σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, διεκδικεί τον Δήμο Τρίπολης με το συνδυασμό Μαντινιακή Συμπολιτεία. Ενώ ο Μιχάλης Μανιάτης κατεβαίνει για δήμαρχος στον Δήμο του Πύργου Ηλίας. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος ξαναβάζει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Λίδας, με τις πιθανότητες της επανεκλογής να είναι πολύ μεγάλες. Μεγάλη μάχη όμως θα δώσουν και εκπρόσωποι του θεάτρου στις περιφέρειες. Έτσι, ο Παύλος Χαϊκάλης, μετά τη Βουλή, αποφάσισε να αφιερωθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, βάζοντας υποψηφιότητα για την περιφέρεια Αττικής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Από την άλλη πλευρά, η Λίλα Καφαντάρη θα διεκδικήσει την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τη λαϊκή συσπήρωση, ενώ για πρώτη φορά κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης, ο οποίος υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Λάμψη από showbiz έχουμε όμως και στα ψηφοδέλτια για το Δήμο της Αθήνας. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Τζούλια Παπαδημητρίου βάζουν υποψηφιότητα με το συνδυασμό του Άρη Σπηλιωτόπουλου. Η Στέλλα Κονιτοπούλου είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Κηφισιάς Νέας Ερυθρέας Εκάλης με το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας. Στο Δήμο Σαρονικού κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο Γιώργος Διανός, ενώ ο Κώστας Όμερ θα στηρίξει το συνδυασμό του Νίκου Τσαμπαρλή στον Δήμο Αλίμου. Τέλος, ο Κώστας Μπίγαλης, όπως ακούγεται, διεκδικεί μια θέση στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ η Βάνα Μπάρμπα θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλο στην Γλυφάδα με το συνδυασμό «Η Γλυφάδα μας» του Γιώργου Παπανικολάου. Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και θα πάμε στην απίστευτη ιστορία για την οποία βρίσκεται εδώ ο συμπολίτης μας. Ενός... Τώρα έχουμε προεκλογικά, τι θα θέλουν τα δικά μας. Ενός φοβερού ζεύγους, το οποίο... Θα πείτε δύο λόγια. Μην περιμένετε, να κάνουμε το διάλειμμα. Παρατηρώ ότι έχουμε λίγο ξεφύγει από το θέμα. Δηλαδή, ασχολούμαστε με το επάγγελμα και όχι με το πρόσωπο. Ως γνωστόν, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι κάποια επαγγέλματα είναι ντροπή έναντι κάποιον άλλον. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του δραστηριότητα, έχει το δικό του επάγγελμα, έχει το δικό του τομέα στον οποίο ασχολείται. Αυτό που χρειάζεται εμείς ως πολίτες να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε αυτούς τους πολίτες, δηλαδή το τι έργο έχουν κάνει, κατά πόσο είναι ικανοί για τη συγκεκριμένη θέση. Διότι μπορεί ένας να είναι άριστος καλλιτέχνης, αλλά για τη θέση του τοπικού ηγέτη ή του πολιτικού ηγέτη να είναι τελείως ακατάλληλος. Μπορεί ο άλλος να είναι καρδιοχειρουργός και να είναι διαπρεπής στον τομέα του, αλλά να μην κάνει για διοικητικές εργασίες. Είναι ο καθένας ανάλογα με τις ικανότητές του. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει μια προτίμηση σε αυτούς οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι, οφείλεται στο πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλες περιφέρειες. Και αντί να υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, ο καθένας σε μια μικρή περιφέρεια, οπότε να μην χρειάζεται να είναι αναγνωρίσιμος μέσα από τα μεγάλα κανάλια και κατά πόσο τον προωθούν ή τον προβάλλουν, αλλά να τον ξέρει, όπως λέμε στο χωριό του, σαν κάλπικη δεκάρα. Οπότε ξέρεις ποιος είναι, δεν ψάχνεις να βρεις, ούτε χρειάζεσαι κάποιο κανάλι να σε προβάλλει. Γιατί είναι μικρή η περιφέρεια, μπορείς και με μια ντουντούκα να βγεις και να μιλήσεις. Αυτό λοιπόν το σύστημα είναι που έχει δημιουργήσει αυτούς τους showman ή την αναγνωρισιμότητα μέσω των καναλιών και τα κανάλια ελέγχουν την πολιτική. Και προηγουμένως ελέγχθη ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι σωστός, πρέπει τα κόμματα να είναι σωστά, να έχουν ανθρωπιά και να είναι δίπλα στον πολίτη. Άρα δηλαδή τα υπάρχοντα κόμματα τα οποία φτιάξαν όλο αυτό το σκηνικό πρέπει κάποια στιγμή να φύγουν, να πάνε στο περιθώριο. Δεν έχουν πια θέση. Διότι το μόνο που κάνουν είναι να ανακυκλώνουν το ίδιο σύστημα. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δημιούργησε αυτό το χάλι να λέει ότι εγώ εύχομαι και θέλω και μεγάλες κουβέντες. Αυτό είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα. Διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Διαβάζω το πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, χειροπέδες στον Αγούδημο, στον Μαρτίνη, τον εφοπλιστή Αγούδημο, το βλέπετε κιόλας. Μαρτίνης Παπαδημητρίου από το Ρίκος Δινάν, την πλήρωσε ο Γιάννης Βούρος για χρέη προς το δημόσιο. Ο Βούρος μάλιστα την πλήρωσε από εκλάθος, διότι είχε κάνει διακανονισμό για το θέατρο άνθρωπος. Αυτό ήταν το μεγάλο του αδίκημα, όπως πιθανώς και κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες βρισκόμενοι σε δύσκολη θέση υπέστησαν όλο αυτό τον εξευτελισμό. Και άλλοι πολύ δικαίως, έτσι. Γιατί όταν δεν πληρώνεις το ΙΚΑ και τα ΦΠΑ και τα 1,5 εκατομμύρια και τα 2 και τα 3, κάποια στιγμή πρέπει να ψυχώσουν μέσα που συνεχίζει το θεάριο στο έργο σου. Έτσι είναι η ζωή. Λέγαμε για τα φρεάτια και για τους τάφους. Δείτε εδώ φρεάτιο που άνοιξε ο κύριος Ηλίας Ξημεράκης και η κυρία Κυριακή Κάλφα, η οποία επικαλούμενη την αμύθιτη περιουσία που δήθεν τα κληρονομούσαν από μια σχολάουσα κληρονομιά, εξαπατούσαν συμπολίτες μας, καταφέροντας να αρπάξουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε ένα, ούτε δύο. Τώρα είναι... Η περιουσία ήταν 25 δις σε δραχμές. Λοιπόν, η Κυριακή Κάλφα με τη βοήθεια του συντρόφου της προσέγγιζε τα θύματα, ισχυριζόμενοι ότι είναι η μοναδική κληρονόμος αμύθιτης σχολάουσας κληρονομιάς της Ελληνοεβραίας Μόντχατζη Λαζάρου. Και όχι μόνο. Η περιουσία της οποίας ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια δραχμές, ράβδους χρυσού και 21 ακίνητα στην Αθήνα. Πήγαιναν οι άλλοι, τσίμπαγαν, έχαναν τα λεφτά τους και παρόλο που όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η Κάλφα δεν είχε καμία απολύτως δικαιοδοσία στην περιουσία, αυτό δεν εμπόδισε το ζευγάρι να κινείται στους κύκλους των βορείων προαστίων, δηλαδή ξελιγωμένους επιχειρηματίες από την υπόθεση Τρόικα, οι οποίοι βεβαίως έπεφταν στα δίχτυα τους και έχαναν και τα τελευταία χρήματα που είχαν διαθέσιμα. Δείτε το. Ακόμη και η φαντασία του πιο ταλαντούχου αστυνομικού συγγραφέα δεν θα μπορούσε να συλλάβει το μέγεθος και τη διάρκεια μιας απάτης η οποία οδήγησε σε οικονομική καταστροφή δεκάδες ανυποψίαστα θύματα. Πρωταγωνιστές της απίστευτης ιστορίας είναι δύο κατάδικοι που γνωρίστηκαν στη φυλακή και έγιναν ζευγάρι. Ο λόγος για τον Ηλία Ξημεράκη και την Κυριακή Κάλφα, που επικαλούμενοι μια αμύθιτη περιουσία που θα έρθει από μια σχολάουσα κληρονομιά, εξαπατούσαν συμπολίτες μας, καταφέροντας να εφαρπάξουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κόλπο ήταν απλό. Η Κυριακή Κάλφα, με τη βοήθεια του συντρόφου της, προσέγγιζε τα θύματά της και ισχυριζόταν ότι είναι η μοναδική κληρονόμος της αμύθιτης σχολάουσας κληρονομιάς της Ελληνοεβραίας Μόντχατζη Λαζάρου, η περιουσία της οποίας ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια δραχμές, ράβδους χρυσού και 21 ακίνητα στην Αθήνα. Όπως όμως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η Κυριακή Κάλφα δεν είχε καμία απολύτως δικαιοδοσία στην περιουσία, με αποτέλεσμα να ασκηθεί εναντίον της ποινική δίωξη για απάτη εις βάρος του δημοσίου. Βέβαια, το παραπάνω γεγονός δεν εμπόδισε το ζεύγος να κινείται σε κύκλους των βορείων προαστίων και με δόλωμα την εκκρεμή αυτή περιουσία να επιλέγει προσεκτικά τα θύματα του. Χρειαζόμαστε λίγα χρήματα για την εφορία και για άλλους διεκπεραιωτικούς λόγους ώστε να κατοχυρώσουμε την κληρονομιά. Δανείστε τα μας και θα τα πάρετε στο πολλαπλάσιο. Ήταν το βασικό επιχείρημα στους νέους και ανίδεους φίλους τους, από τους οποίους, αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη, τους απομυζούσαν ακόμα και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ. Όταν ο χρυσός της κληρονομιάς δεν θάμπωνε αρκετά τα ανυποψία στα θύματα, το επόμενο κόλπο του ζεύγους ήταν η εκμετάλλευση του ανθρώπινου θυμικού. Έχοντας χάσει το γιο της σε τροχαίο, η Κυριακή Κάλφα δεν δίσταζε να βάζει τα κλάματα δημοσίως, επιδιώκοντας να κερδίσει τη συμπάθεια των ανθρώπων. Μάλιστα, πολλούς από τους φίλους που επέλεγε είχαν μια αντίστοιχη τραγική οικογενειακή ιστορία και έτσι έρχονταν πιο κοντά. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το ζευγάρι κατόρθωσε να αναπτύξει υψηλές φιλίες και με τα παραπάνω προσχήματα να αποκομίσει ποσά που συνολικά ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως όλα όμως τα αστυνομικά μυθιστορήματα, και αυτό έλαβε τέλος όταν οι αρχές αποφάσισαν με καθυστέρηση πολλών μήνων να εκτελέσουν τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν για τον Ηλία Ξημεράκη και την Κυριακή Κάλφα, οι οποίοι είναι πλέον προφυλακισμένοι, καταδικασμένοι ήδη σε περισσότερα από 8 χρόνια κάθριξης, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να γίνουν δεκάδες δίκες με αυτούς κατηγορούμενους για διάφορα κακουργήματα. Τώρα, εσείς πώς πέσατε στα. Εγώ είμαι ιδιοκτήτης. Έχω κατάστημα στον Άγιο Στέφανο, κουφό με τα αλουμίνια και τέτοια. Πήγα στο μαγαζί που παραγγείλαν κάποια ρολά εκεί πέρα, πήγα, τα έβαλα 2007. Τα έβαλα, πόσο κάνω, τόσα παρτά. Τι ωραίοι πελάτες είναι αυτοί. Συνεπείς. Χαθήκανε εκ τότε. Αυτός ήρθε όμως. Αυτοί μάλλον πρέπει να ήταν στον Κορυδαλό.
Το 2010 ήρθαν και ανοίξαν το κομμωτήριο αυτό που έδειχνε εκεί πέρα που νοικιάζεται. Ανοίξαν ένα μεγάλο, τεράστιο κομμωτήριο με 20-25 κορίτσια μέσα. Με ξαναβρήκαν, λέει, θέλουμε ένα υπόστιγο ξέρω μπροστά στην είσοδο για να μην βρέχεται ο κόσμος όταν έρχεται. Πάει ο γιος μου, τα φτιάχνει, έχω δύο γιους, πήγαν, το φτιάξανε, γυρίζανε, μου λέει, μπαμπά. Αυτή είναι από τις Σέρες, μου λέει, πατριώτησα, εγώ με τις Σέρες. Σοβαρά, λέω, πάνε τη γνωρίζω, πάω και αγκαλές, φιλιά, πατρίδα, ξέρω εγώ, να άρχισε να πίνουμε ένα καφέ, να τρώμε, να κάνουμε. Μα εντάξει, εγώ είμαι χείρο, δεν είχα παρέα εκείνο το γερό, ήμουν μόνο μου, λέω, βρήκα και παρέα. Αυτή την αξί άρχισε και έμπαινε στο σπίτι. Άρχισε τα παιδιά δώρα, έλα το βράδυ να φάμε, έλα να πιούμε καφέ. Καμιά φορά όταν αργούσα μάκι μου έλεγε, έπαιρνε τηλέφωνο ο κύριος, αυτός ο βλάκας εκεί πέρα, ο κριτικός, είναι κανείς κριτικός από εδώ. Να το πω τι ώρα είναι. Όλα ρε μαλάκα, άμα δεν εσύ δεν μου βάζει αυτή να φάω. Δηλαδή και καλά, εγώ είμαι το σημαίνον πρόσωπο. Ήταν σε καθημερινή βάση, κάθε μέρα είμαστε μαζί. Και όταν με καλούσαν το σπίτι και φάει και κάνει, εγώ δεν μπορώ να φάω πολύ. Και μετά μου δίνει και τα τάπερ για τα παιδιά μου. Τέλος πάντων, δίνει, δημιουργεί ένα κλίμα. Οικειότητα. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, όχι μόνο οικειότητα, μα και ή τα δίνει η μάνα σου τα λεφτά ή σε αυτήν. Στη μάνα σου μπορεί να σκεφτεί γιατί τα δίνω εκεί, τα δίνει έτσι τα λεφτά. Μπαίνει με ένα σπίτι, πάντα νοικιάζανε βίλες με ζωνέτες στα βόρεια προάστια. Δηλαδή, τώρα πριν φύγουν για Θεσσαλονίκη, που του πήρε ο κόσμο σαν μπάριζα, είχαν τέσσερα σπίτια νοικιασμένα. Λουτράκι, Εκάλη, αυτό που έδειξε εδώ, πώς του λένε εκεί κοντά στο Λοβέρδο ήταν, Κρυονέρι και ένα στο Καμπαδί το οποίο το έχουν και είναι κρυσφύγητο. Δηλαδή, είναι κάποιο που είναι φυγαδευμένο έξω. Αυτοί μένουν μέσα. Μένουν μέσα. Ποιος μένει τώρα, αυτή είναι στον Κορυδαλό. Αυτό στον Κορυδαλό και αυτή είναι κάπου εκεί στη Θήβα. Μένει η κόρη του μόνο μέσα. Εκεί παίζεται ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή το πήραν άφτιαχτο το. Είναι καμιά δεκαριά στρέμματα χωράφι. Το πήραν μεσοφτιαγμένο, το φτιάξαν, φτιάξαν πισίνες, κάναν εκκλησίες μέσα. Έδωσε και το όνομα του γιού της στο προκομμένο. Τέλος πάντων, πεθαμένο το παιδί να μην το μελετάμε. Και κάτι παίζεται εκεί μέσα τώρα. Ναι, αλλά οι αφελείς ήσταν εσείς που τους εμπιστευόσατε μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Έμπαινε σε ένα τέτοιο. Κοίτα, εγώ με το που πήγα, λέω το γιο μου, μόλις μου πήγαινε από την πατρίδα μας και ξέρω εγώ, πήγαινε εκεί και. Λέω καλά, τέτοια εποχή ο κόσμος τα κλείνει. 2010 τα μαγαζιά. Αυτοί ανοίγουν τέτοιο μαγαζί. Λέει, η γυναίκα του λέει έχει πολλά λεφτά. Δηλαδή το διαδίδουν ότι έχουν πολλά λεφτά. Δεν είναι μόνο αυτά που είπε προηγουμένω. Την περιουσία της Ελληνοεβραίας που πήγανε να φάνε, τα 25 δις. Σου λέει, έχω 4 μεζονίδες στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη. Έχω χωράφια στις Σέρες, έχω χωράφια στη Δράμα. Έχω ένα, πώς μου το λέει, στα Περγαδίκια. Ένα οικόπεδο μου λέει 20 στρέμματα. Το θες, μου λέει, πάρ' το, μου λέει, θα το κάνω, δεν το θέλω, μου λέει. Δηλαδή, σε παγίδι με τον τρόπο ότι είναι πάμπλουτη, και κάποια στιγμή εκεί που ξαφνικά σε φνηδιά και σου λέει: δώσ' μου 20.000 γιατί θέλω μετρητά αύριο και δεν τα έχω. Κάπως έτσι θα πάρει τα πρώτα λεφτά. Εμένα μου τα πήρε για να κάνει 10.000 εγγένεια στο κομμωτήριο. Και μετά μου σκάει το παραμύθι, μου λέει: έχεις 50.000. Λέω: έχω. Λέει: δώσ' μου με τα 30. Γιατί έχω μια κληρονομιά στην Ισπανία. Και θέλω να κάνω τα χαρτιά μεταφράσει και τέτοια. Και κράτα τα 20 μου λέει, πάνω να σου δώσω μια μεζονέτα στο Πανόραμα. Λέω, και πώς θα σου τα δώσω εγώ τα λεφτά. Μου λέει, τι έχεις, μου λέει, θα μου λέει. Εγώ θέλω να έχω έναν άνθρωπο δικό μου διπλά, ένα φίλο μου. Αυτός να σου πάρει τρόικα, αφού κατορθώνουν και παίρνουν έτσι ανώδυνα τα χρήματα τον κόσμο. Τους χρειάζεται η τρόικα, τέτοιους χρειάζεται, τους κλείνεις φυλακή. Εγώ σαν βλάκας πήγα και τα δώσω. Τα 30. Τα 30 τι τα ήθελε, τα ήθελε. Τα έβγαλε, έκανε ένα απολογισμό εκεί πέρα, 7.000 ερμηνεία, 7 ο δικηγόρο, 7 ο. Τι τα ήθελε τώρα, τα ήθελε για να τα αρπάξει από την τσέπη σα. Ναι, αλλά έβγαλε ένα λογαριασμό 30.000 για να πάει η Ισπανία να φέρει. Το παραμύθι. Να φέρει κάτι εκατομμύρια. Εσεί φάγατε το παραμύθι όμω. Ναι, πήγα και εγώ δύο φορέ στην Ισπανία. Και έβλεπα μέσα στο αυτοκίνητο που θα τα κρύψουμε. Τα εκατομμύρια. Κοίτα, καλά. Πήγατε και στην Ισπανία. Εντάξει, κάθε φορά που σου πήρε τα λεφτά σου, λέει, δώσ' μου 10, δώσ' μου 20, δώσ' μου 30. Και την Τετάρτη, Δευτέρα, την Πέμπτη, ξέρω εγώ, πάνε, θα μου έρθουν με τα εκατομμύρια.
Από τα 50 του χάρισε τα 20 όμως. Από τα δικά του 50 του χάρισε τα 20. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Ναι, είμαι χαλαρώνει τώρα με το πρόβλημα. Είναι η παραδοσιακή για πατεώνες. Αυτή είναι η παραδοσιακή για πατεώνες. Που στείλουν μια μηχανή και μαδάνε κάποιους που τα καταφέρουν. Έτσι. Υπάρχουν όμως και θεσμικοί απαταιώνες. Κάτι πενιχτήκατε και μου δώσατε μια ιδέα. Ναι, όχι, μου δώσατε μια ιδέα. Εγώ θα πώς το λέω, Χατζηδάκη, ένα μύθο θα σας πω. Το λέγαμε παιδιά, όχι ακριβώς, έτσι ξεκινάει ένα γνωστό τραγουδάκι του Χατζηδάκη. Λοιπόν, τώρα τελευταία, προσέξτε με, πουλήθηκε μια τράπεζα, δεν λέω όνομα, η οποία τράπεζα, το ελληνικό δημόσιο, με ένα αποδάνειο που μάτωσε ο ελληνικός λαός, την εξαγόρασε μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση 5,8 δις. Αγόρασε την κάθε μετοχή 1,5 ευρώ. Και πούλησε το 60% τώρα τελευταία, με μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την πούλησε το 60% 2,8 δις. Το δημόσιο έχασε 2,5 με 3 δις. Η μετοχή που την πούλησε το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν 0,3 ευρώ. Από 1,5 που την αγόρασε πριν ένα χρόνο, τώρα την πούλησε 0,3. Το ελληνικό δημόσιο έχασε 2,5 με 3 δις. Εδώ. Δεν πρέπει κάποιοι να πάνε μέσα. Δεν πάνε. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι, εδώ είναι πολλά τα λεφτά. Με συγχωρείτε. Εδώ είναι πολλά τα λεφτά. Έχετε, κυρία Ράπτη, σε αυτό να μα πείτε. 40.000. Κυρία Ράπτη, έχετε να μα πείτε. Γιατί είστε παραπονεμένοι από αυτό. Θα σα αφήσω. Θα σα αφήσω τον υπόλοιπο χρόνο μου. Κυρία Ράπτη, να σα αφήσω τον χρόνο μου. Δεν κατονομάσατε Shiny Τράπεζα. Δεν την ξέρετε. Μια άλλη επιχειρηματία πώς την πάτησε. Μια επιχειρηματία. Θα το κρύψω. Πάμε να δούμε το βίντεο. Συγκλονίζουν ιστορίες ανυποψίες των πολιτών που έτυχε να μπλεχτούν στα δίχτυα του ζευγαριού. Ανάμεσά τους και μια ηλικιωμένη επιχειρηματία που περιγράφει τα όσα βίωσε όταν ο δρόμος της συναντήθηκε με την Κυριακή Κάλφα και τον Ηλία Ξημεράκη. Όταν τους πλησίασα, μου είπαν ότι είναι κληρονόμοι μιας τεράστιας περιουσίας, μιας θείας της Ελληνοεβραίας, η οποία είχε τεράστια περιουσία και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και μάλιστα μία έκταση που βέβαια μέσα σε όλες συμπεριλαμβανόταν περίπου 50 στρεμμάτων και ήθελαν να το μετατρέψουν σε ένα ίδρυμα προστασίας παιδιών. Μόνο 50 παιδιών και ούτε ένα περισσότερο. Μεταγενέστερα ήρθαν περισσότερο σε επαφή μαζί μου, δημιούργησαν σχέσεις κοινωνικές, προσπαθούσαν κατά το δυνατόν να μας ευαισθητοποιήσουν, πράγμα που κατάφεραν και με αυτή, τέλος πάντων, πώς να την πω, προσέγγιση, μας έκαναν κοινωνούς της όλης δραστηριότητας κοινωνικής και που ήθελαν να αναπτύξουν και να ανακουφίσουν ανθρώπους. Πάθαινα μία ψυχολογική καθίζηση με τον τρόπο που μου τα σέρβιρε όλα αυτά η κυρία Κάλφα και αν τυχόν υπήρχε μία αντίθετη γνώμη ή κάποια ερώτηση σχετικά με αυτό, η κυρία Κάλφα αυτόματα ανελύεται σε δάκρυα και δεν σου άφηνε περιθώρια πια να σκεφτείς τίποτα περισσότερο παρά μόνο ότι πράγματι ήταν μία αλήθεια και είχε τόσο πολύ η γυναίκα. Υποφέρει από αυτή τη σκέψη και το ένα το παιδί ήθελε να τα κάνει 50 και να τα βοηθάει συνέχεια. Και κοντά σε αυτήν έπρεπε να είμαστε και εμείς, ούτως ώστε να το περιφρουρήσουμε, μήπως τυχόν μπουν άλλοι άνθρωποι μέσα και παρεκκλίνει του σκοπού για τον οποίο θα ξεκινούσε. Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι όπως καταγγέλει επιχειρηματίας, επί σειρά ετών οι αρχές δεν τους άγγιζαν παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις και τις μηνύσεις εναντίον τους, αλλά ουσιαστικά τους προστάτευαν. Εκ των υστέρων είδα ότι ήταν μια
μελετημένη απάτη, πολύ ωραία απάτη και μας εξουθένωσε, μας ισοπαίδωσε όλους. Είναι αδίστακτοι, είναι άνθρωποι μεθοδικοί στην απάτη και λέω ότι δεν περιορίζονται μόνο στις γνώσεις δικές τους, αλλά κατηχόν χρήματα που εισπράττουν από τον ένα και τον άλλο, αλλά θα αναφερθώ μόνο στα δικά μου χρήματα, πιστεύω ότι γίνονται διαφθορείς όλου του συστήματος του κράτους, διαφθορείς συνειδήσεων. Οπότε δεν νομίζω ότι μόνοι τους ενεργούν, αλλά συμπεριλαμβάνονται και άνθρωποι από άλλους τομείς που έχουν τη δύναμη. Γιατί κάθε φορά έλεγα, «Έρε, έχουμε ανθρώπους εμείς να μας προστατεύσουν». Τώρα, μην είμαστε υπερβολικοί. Εδώ έφεραν την Τρόικα, θα μας προστατεύσουν από τους μικροπατεώνες. Σωστά έκανε την αναγωγή ο κύριος Τόλιος, για να δώσει και μια άλλη διάσταση του πράγματος. Και πρέπει να πω, κύριε Πρασά, ότι οφείλατε να είστε πιο προσεκτικός και να μην... Ναι, είστε ένας καλός άνθρωπος. Απλά μέχρι τώρα... Είσαστε, λέω, ένας καλός, δεν μου διότι... Δεν μου είχε βγει κάτι άλλο, να είμαι λίγο έτσι. Ήμουν πάντα έτσι... Τώρα θα προσέχετε περισσότερο σε εκδηλώνουν την αγάπη. Τι νομίζω, αλλά κάπως, λέει ότι κάπως... λίγο. Πόσα χάσατε τελικά, πόσα καλύτερο. Χρήματα σας πήραν? 220. Χιλιάρικα, ευρώ. Ναι. Στο άλλο στούντιο έχουμε μια κυρία που δεν θέλει να δείξει το πρόσωπό της. 501. Μισό εκατομμύριο ευρώ. 501, για την ακρίβεια, 501.000. Να τη δούμε λίγο, να την ακούσουμε, γιατί δεν θα τη δούμε. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Πεντεφυλόπουλε. Και εσείς επιχειρηματίας, έτσι? Όχι ακριβώς. Όχι, όχι. Όχι, αλλά τι? Θύμα. Δηλώνεται ιδιότητα θύμα. Και πώς κατόρθωσα να σας πάρουμε μισό εκατομμύριο? Κοιτάξτε, κύριε Δανταφυλόπουλε, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία που σε μια εκπομπή δεν μπορούμε να την αναλύσουμε. Εγώ θα σας πω περιληπτικά μερικά πράγματα για να καταλάβετε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Ναι, το κάνουμε και για να προσέχει ο κόσμος να μην ναι, γιατί είναι δύσκολη η κερί. Βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν το ύφος και την άνεση των ανθρώπων να πείθουν με έναν τρόπο μαγικό, μια ασύλληπτη ικανότητα, ειδικά η κυρία Κάλφα, γιατί ο κύριος Ξημεράκης είναι ένας αμόρφωτος, που αμφιβάλλω να έχει τελειώσει και το δημοτικό. Όλα τα έκανε η κυρία Κάλφα. Είχε μια ασύλληπτη ικανότητα να πείθει για την αλήθεια των λεγόμενων της και μια άριστη κοινωνική καλλιέργεια. Οπότε δεν μπορούσε να σου δημιουργήσει καμία αμφιβολία για αυτά που σου έλεγε. Προσπαθούσε μέσα από διάφορα γεγονότα, τώρα προσωπικά ένα γεγονός που δεν μπορώ να σας το αναφέρω, να σε προσεγγίζει με μεγάλη συμπάθεια, να αναπτύσσει θερμά και φιλικά αισθήματα απέναντι στους ανθρώπους που γνώριζε και μια απόλυτη οικειότητα και εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της. Έτσι σιγά σιγά έμπαινε στα σπίτια μας, γνώριζε τα παιδιά μας, μας έλεγε για αυτή τον πόνο της, για τη δική της ιστορία, πως έχασε το γιο της. Και έτσι κατάφερε σιγά σιγά να μας πείσει, να της δίνουμε μεγάλα χρηματικά ποσά, γιατί έφερνε πάντα σαν δικαιολογία ότι επειδή είχε χάσει το γιο της, έχασε κάποιες ημερομηνίες και πάντα έβαζε μπροστά αυτό το γεγονός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εγώ το έχω βιώσει στη δική μου οικογένεια. Στην κηδεία ζήταγε δανεικά. Μια μάνα να βάζει μπροστά. Κοιτάξτε, τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε, αλλά επειδή φαίνεστε ένας μορφωμένος άνθρωπος, πώς κατόρθωσαν εκείνος αγράμματος και η κυρία με την κοινωνικότητά της να σας εξαπατήσουν τόσο και εύκολα? Γιατί δεν δώσατε 10 ευρώ, δεν δώσατε 1.000, δώσατε 10.000. Κοιτάξτε, κύριε. Μισό εκατομμύριο δώσατε. Θέλω να πω πώ ακριβώ ήταν αυτό. Εάν βάζαμε φαγητό εδώ, όσο τρώγαμε όλοι μαζί, αυτό το τρώγε μόνο του. Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Το κρέας το τρώγε πάντα έτσι. Αυτό που λέει η κυρία είναι πολύ αμόρφωτο. Δεν είναι μόνο αυτό. Μισέ ώρε περνάει. Μα παίρνει βάρο σα. Μισό
Μισές ώρες του 24ωρου τρώει και στις άλλες είναι στην τουαλέτα. Απλά έχει πιστόλι. Είναι πιστολάς και το παίζει μπροστά της. Και λέει στον αστυνόμο, έχει πιστόλι, ο προφορή πήγε πιάστον. Έχω πάει 100 φάσεις. Για συνεχίστε, κυρία μου. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αυτή η γυναίκα είχε μία ασύλληπτη ικανότητα. Πιστεύω ότι κι εσείς ακόμα, αν την είχατε γνωρίσει και είχε βρεθεί στο δρόμο σας, κι εσείς που είστε ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος, θα πέφτατε θύμα. Ναι, θεωρώ ότι είμαι βλάκας, αλλά. Στην και αρχή, θα όχι, είστε θύμα, πολύ έξυπνος άνθρωπος και αξιόλογος. Στην αρχή. Καλοσύνη σας. Κοιτάξτε, στην αρχή πήρε. Έχετε κανένα μισό εκατομμύριο και για μένα, έτσι να τελειώνουμε. Τώρα πια όχι, τα έχει κάλφα κάπου κρυμμένα. Αν μπορείτε να τα βρείτε, να τα μοιραστούμε. Να σας πω. Σας πήρε όλο το ποσό ή... Όχι, κοιτάξτε, στην αρχή πήρε ένα αρκετά μεγάλο ποσό και μετά, θα σας το πω έτσι απλά, εντός εισαγωγικών, μας εγκλώβιζε. Μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και μας έλεγε ότι αν δεν δώσετε άλλα χρήματα, έτσι, δεν θα πάρετε πίσω και αυτά που έχετε δώσει. Και να φανταστείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι τα χρήματα εμάς τα πήρε σε διάστημα 2 μηνών. Και μετά, όταν καταλάβαμε εμείς τι άνθρωπος είναι και σταματήσαμε να της δίνουμε χρήματα, για λίγο καιρό μας έκανε ακόμα παρέα, αλλά μετά άρχισε να μας απομακρύνει. Έχει δύο μαζί εδώ, χάσετε 800.000. Ναι. Τίποτα, ψηλά πράγματα. Έβρισκε πάντα ένα θύμα όταν καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να πάρουμε από αυτούς τους ανθρώπους άλλα χρήματα. Έβρισκε κάποιο άλλο θύμα. Ήδη μετά από εμάς είναι μια άλλη οικογένεια με πιο μεγάλο ποσό από εμάς. Επειδή κλείνουμε την εκπομπή, τι συμβουλεύετε τον κόσμο που μας παρακολουθεί? Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Αυτό είναι ο λόγος που. Δεν το παρουσιάζουμε γιατί. Βοηθάμε να πάρουμε. Τώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω εγώ προσωπικά το δικό μου πρόβλημα, ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό. Εγώ προσωπικά και ο σύζυγός μου, τώρα δεν έχουμε εμπιστοσύνη ούτε ο ένας τον άλλον. Ναι. Θα σας το πω έτσι απλά. Σωστά, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, διότι δεν πρέπει να μετατρέπεται μια τέτοια... Ο ένας τον άλλον, σας το λέω εντός εισαγωγικών, δηλαδή... Δυσάρεστη εμπειρία να μετατρέπεται σε δηλητήριο εναντίον της κοινωνικότητάς μας και του εαυτού μας, δεν είναι σωστό. Δεν σημαίνει επειδή ένας σας εξαπάτησε ότι είναι όλοι απατεώνες, απλά... Υπάρχουν τρόποι να διακρίνεις τον απατεώνα από έναν καλοπροαίρετο άνθρωπο. Κοιτάξτε, υπάρχουν φίλτρα. Τώρα, όταν πάθει κανείς, πρέπει δηλαδή, όπως λέει και η υπερμία, πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Τώρα, βέβαια, ο αδελφός μου να έρθει να μου ζητήσει ιδανικά, δεν θα του δώσω μετά από αυτό που έχουμε πάθει, καταλαβαίνετε. Τα αδέρφια συνήθως δεν το επιστρέφουν. Λοιπόν, θέλετε να προσθέσετε, κύριε Καλφά, κάτι άλλο? Εγώ. Ναι. Όχι, όλοι δεν είπαμε ότι δεν βρήκαμε αποδοχή από την αστυνομία και από τους δικαστές. Δηλαδή είναι ανθρώποι πριν από 10 χρόνια που σε έχουν φάει τα λεφτά και τραβήλει ακόμα στα δικαστήρια. Γιατί αυτοί έχουν στον Ευαγγελισμό το πόδι μου, τα κάτω άκρα, τα μέσα άκρα και πάνε αναβολή στην αναβολή. Εδώ δικάστηκε. Από όνομα, εδώ από όνομα. Κάποιος λάγκρας εδώ στην Ερυθρέα, κοντά γειτονά σου είναι, 200 έκρους του φάγανε για αυτήν. Λοιπόν, 10 χρόνια ακριβώς. Δικάζονται από 7 χρόνια, 7 και 7, και κάνουν έφεση. Δηλαδή όταν βλέπει αυτή η γυναίκα έχει 63 χρόνια φυλακή και η υπόθεση είναι 10 χρόνια, γιατί δεν τη δικάζουν? Διάλειμμα και θα σας πω μετά γιατί. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, στους υποψήφιους δηλαδή, χωρίς να συμμερίζομαι την αγωνία των... Όλοι υποψήφιοι, μόνο εγώ θέλω.
τον κομμάτι. Εσύ είστε υποψήφιο θύμα για δεύτερη φορά. Εγώ είμαι στο δόπλο και δεν πήραν εμένα. Εσύ είστε υποψήφιο θύμα. Και εκεί είναι υποψήφια θύματα, είναι κάποιοι από αυτούς. Θα έρθω. Υποψηφίες θα κάνω πράγμα. Ναι, αρχηγός, όχι διάπαρια. Να μπλέξουμε κι άλλο, ε. Λοιπόν, μαθημένος. Τελευταία εκπομπή, όπως σας είπα, και δική μας επιλογή και του σταθμού, γιατί θέλει να φιλοξενεί εδώ πέρα πολιτικά πρόσωπα και να γίνει, έχει γίνει αυτή η ιστορία ρουτίνα πλέον. Για μας δεν έχει νόημα. Θεωρώ ότι αυτές οι εκπομπές έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για τον κόσμο, γιατί μέσα από τη θεματολογία ο πολιτικός μπορεί να εκφράσει και το μπρίο του, για το ταμπεραμέντο του, για τις ικανότητές του και άλλα πολλά. Ενώ το να βγαίνει με ένα ξύλινο, μια ξύλινη γλώσσα να λέει το πρόγραμμα του κόμματός του, δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Δεν λέει, και εγώ σαν απλός πολίτης, έστω, δεν το εκλαμβάνω. Να προσέχετε λίγο πού ρίχνετε την ψήφο σας. Να μην είστε θύματα. Όταν πηγαίνετε στην κάλπη, να σκέπτεστε, γιατί μετά δεν έχει νόημα να μην πιάνετε στον νόμο. Μπορεί να μην ψηφίσω εγώ τώρα. Και αν μου λέτε τρέχα Τριανταφυλόπουλε, δεν έχει νόημα, γιατί αυτό είναι και εκνευριστικό. Ψήφισε. Όπου δεν εγώ έχετε δώσει, αυτό θα ψηφίσω. Και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή ψήφο. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους συνεργάτες μας. Την παραγωγή, τους οπερατέρ, τον σκηνοθέτη, αυτά τα παιδιά τα οποία με ταπεινά μεροκάματα αγωνίστηκαν εδώ μέσα, αγωνιστήκαμε όλοι μαζί για να έχουμε ένα πρόγραμμα που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα πρόγραμμα ρουτίνας, αλλά δείχνει κάτι διαφορετικό και πάει κόντρα στο ρεύμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί ήταν όλοι υπέροχοι, έκαναν πολύ ωραία δουλειά, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Πού? Κανένας δεν ξέρει πότε, πώς και από πού, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι κατορθώνουμε να ξετρυπώνουμε. Τα υπόλοιπα στο Zoogla.gr, θα υπάρξουν και εκεί εκπομπές της Zoogla, στην τηλεόραση του Zoogla.gr, και βεβαίως θεωρώ ότι θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και πάλι καλή επιτυχία σε όλους σας. Να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Κυρίες και κύριοι, καλό καλοκαίρι.